Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πω, σαν τον Τάκη Τσουκαλά αισθάνομαι. Για όσους έχουν δει την ανάρτηση τη σημερινή με την οποία υποδεχόμαστε και ιντερνετικά τον κόσμο μας, ακριβώς το ίδιο, συμπάσχουμε. Λόγω επειδή την ίδια κατήφια, τον ίδιο προβληματισμό, την ίδια στεναχούρια μας φέρνει κάθε φορά το πρωινό ξύπνημα της Δευτέρας. Αν η Δευτέρα λοιπόν είχε πρόσωπο, θα ήταν ακριβώς σαν το πρόσωπο του Τάκη Τσουκαλά μετά την χθεσινή απώλεια του τίτλου από την ομάδα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με το πρωτάθλημα της Basket League. Μπορείτε να το φέρετε στο μυαλό σας, ακόμη και αν δεν έχετε δει την ανάρτηση. Περίλυπο σε μια γωνιά, στο πέταλο, μάλλον όχι στο πέταλο, πίσω από την μια μπασκέτα. Έτσι κι εγώ θα μπορούσα να κάτσω περίλυπος πίσω από το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την εντύπωση ότι πέρασε κανένα αιώνα από την τελευταία στιγμή που κάναμε, την τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή. Παρασκευή ήταν θαρό. Αλλά αυτά τα καλοκαιρινά, τα Σαββατοκύριακα, σου δίνουν μια τέτοια αίσθηση ότι περνάει αιώνας μέχρι να επανέλθει στη δράση. Βέβαια περνάνε και πιο γρήγορα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά όταν καλείσαι να ξυπνήσεις για να πας στη δουλίτσα σου, βάζεις και λίγο τα κλάματα. Ωραίος τρόπος να ξεκινήσουμε, γεμάτος αισιοδοξία, γεμάτος ενθάρρυνση, γεμάτος κουράγιο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα συναισθήματά μας και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Ρε φλαράκι, θα μου πει κάποιος, όρεξη έχουμε πρωί πρωί. Κι εγώ δεν έχω, μη στραγωριέστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή όμως από την άλλη είναι και η διαρκής μάχη και με το πρωινό ξύπνημα και με όλα αυτά, με τις ερηνίες που μας κατατρώγουν, μας να χρησιμοποιήσουμε και μια έννοια της αρχαίας τραγωδίας. Μια νεότερη τραγωδία εξελίσσεται καθημερινά τα τελευταία 3 χρόνια και βάλε στα RGNA, στη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Κάπου εδώ έχουμε και γενέθλια, αλλά δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία την οποία ξεκινήσαμε το 2014. Ένα απογευματάκι, είχε Μουντιάλ, πρώτα παιχνίδια. Κάπου σε αυτές τις ημερομηνίες, καθότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 12 του Ιουνίου. Άι, το φάγαμε το καλοκαίρι, τελείωσε. Αφού έφυγε ο μισός Ιούνις και ούτε το καταλάβαμε. Ο Σίου... Ακούτε. Όχι, ακούτε, όχι, ακούτε. Θα ακούσετε. Άντε βρε με τα σποτάκια σου. Ο Σίου ο Νουφρίου. Ήθελε πολύ κόπο για να μην κάνω σαρδάμ στο συγκεκριμένο Άγιο, δεν ξέρω γιατί. Δεν σου κάνω σαρδάμ, Άγιε. Του Αιγυπτίου ο Σίου ο Νουφρίου. Έχει πάρα πολλά ου γι' αυτό. Δεν θέλω ου. Και εορτάζουν ο Ονούφριος, ο Ονούφρης ή Ονουφρία. Ωραίο όνομα το Ονούφρης. Είχαμε κανένα ποδοσφαιριστή άραγε Ονούφρη. Κάτι πάει να μου πει, αλλά δεν μου κολλάει στο μυαλό. Αν κάποιον λέγανε Ονούφρη, θα μπορούσε να είναι και επίθετο. Κάποιος με Λιβεριανού άσου. Τζον Ονούφρη. Πολύ ωραίος. Σέντερ μπακ. Ο ήλιος έχει ανατύλει από τις 6,2. Ωραίος τρόπος να λες την τώρα. Έτσι από 6, άνω κάτω τελεία, 0,2. Πράγμα το οποίο εμένα προσωπικά λίγο με αναστατώνει, με ταράζει, με μπερδεύει. Γιατί βγαίνω έξω, αρχίζει η αμυδρά να φαίνεται η μέρα και νομίζω ότι έχω κάνει λάθος και έχω αργήσει στην εκπομπή. Και κοιτάω 3 και 4 φορές το ρολόι μου.
μην τυχόν και έγινε το μοιραίο. Αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ μα ποτέ αυτά τα χρόνια, τα τρία τα συμπληρωμένα, τις τρεις σεζόν ας πούμε καλύτερα. Δεν έχουμε λείψει ούτε καν από αρρώστια. Κοροϊδό. Μόνο λόγω επειδή υποχρεώσεων αγωνιστικών της ορχήστρος μας. Αλλά βέβαια και αυτό δεν μας κρίνουν live το καλοκαίρι για να ερχόμαστε στην εκπομπή για να μην λείπουμε. Έχω καταλάβει ότι κρύβεται από πίσω. Ο ήλιος έχει ανατύλει από τις 6 και 2 το πρωί και θα δύσει στις 8 και 48 σελήνη 17 ημερών σε μια ωραία μέρα από ό,τι αναμένεται, να βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, από τη βροχή, το κρυουλάκι που είχε το Σαββατοκυριακό. Τα χάλασε σε πάρα πολύ κόσμο που είπε να κάνει την εξόρμησή του. Δειλά-δειλά είπαμε οι λοουμένοι, λοουμένοι αρχίζουν και λαμβάνουν θέση στις παραλίες για ρακέτες και ό,τι ήθελε προκύψει. Αλλά ο καιρός δεν τους κάνει τα κέφια. Ήτανε λίγο αμήχανος έως επικίνδυνος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι άστατος. Και το επόμενο μπορεί να είναι πολύ προώρες οι προβλέψεις, αλλά τουλάχιστον έτσι με τα πρώτα στοιχεία που μας δείχνει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τη φας τη βροχούλα σου φίλε κολυμβητή. Θυμίζει ένα καλοκαίρι, δεν ήταν το καλοκαίρι του 2015 με τις συμφωνίες και τα δημοψηφίσματα που μέχρι τουλάχιστον να πάρουμε τη συμφωνία στις 15-17 Ιουλίου, πότε ήταν, έβρεχε κάθε μέρα. Θυμίζει ένα καλοκαίρι νομίζω λίγο παλιότερα, ίσως και το προηγούμενο, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, όπου είχε πάει όλο έτσι. Καθημερινές έκανε μια χαρά ζέστη, βαρούσε και καύσωνες και σαραντάρες, και μόλις έχω το Σαββατοκυριακάκι, παπ, πάρε τη βρόχα σου. Εφόσον δεν έχουμε πάρει ακόμα τις άδειες, μικρό το κακό, όχι για πάρουμε τις άδειες, εφόσον δεν έχουμε πάει ακόμα για μπάνιο. Τι να κάνουμε, τέτοια προβλήματα μας ταλανίζουν τα πρωινά, γιατί τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τελείωσε το μπασκετάκι. Official, με τον Παναθηναϊκό να θριαμβεύει μέσα στο ΣΕΦ χθες το βράδυ, να κάνει το break μετά το 1999, είχε να συμβεί αυτό σε σειρά τελικό, όπου και τότε είχε κατακτήσει στο 5ο παιχνίδι μέσα στο στάδιο της Κεφυλίας και πάλι το πρωτάθλημα. Έτσι και χθες, πολύ πιο άνετα από ό,τι θα περίμενα πιο πλέον αισιόδοξο φίλο του Παναθηναϊκού, 51-66 σε ένα μάτς το οποίο λίγο έμελε να την αχτίσει στον αέρα, διακόπηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα με ρήψεις αντικειμένων, φωτοβολίδων, αυτά τα πατροπαράδοτα που πέφτουν στους αγωνιστικοί χώροι. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται, να λένε που πάει ο κόσμος, που πάει το μπάσκετ, πώς το καταντήσαν έτσι, 1000 διαβάσαμε, ακούσαμε, και να μην αλλάξει τίποτα την επόμενη μέρα, δεν πρόκειται. Αυτή την κατάσταση ούτως ή άλλως στον επαγγελματικό αθλητισμό τη βιώνουμε την τελευταία 40 ετία. Τα είδαμε φέτος και στο ποδόσφαιρο πώς πήγανε. Πότε θα είναι να γράφονται και να λέγονται και να αναλύονται. Όλα τριγύρω αλλάζουν, όλα τα διαμένουν. Μεγάλη τοποθέτηση βέβαια και αυτή. Εγώ το είχα δώσει όταν ήμουν να ακούσω το κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το είχα πει στον αέρα, αλλά σε κάτι μεταξύ εκεί πέρα λέω εντάξει, το έχει. Φάνηκε ούτως ή άλλως και από τη σειρά των αγώνων ότι είναι σε καλύτερη θέση. Πάλεψε και τα δύο παιχνίδια μέσα στο Στάδιο Κεφυλίας και κατάφερε εν τέλει να πάρει ένα πρωτάθλημα που λίγοι το περιμένανε. Πώς είχε εξελιχθεί η χρονιά, με πολλή μουρμούρα, με αυτό, με τον Πασκουάλ, με τον ένα, με τον άλλο, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό που έκανε το 0-3. Μεγάλη η αποτυχία των Ερυθρολεύκων, αποτυχημένη χρονιά, ούτε κύπελο, ούτε γυρολίγκα, καλά γυρολίγκα, ούτως ή άλλως ήταν πολύ δύσκολο,
ούτε πρωτάθλημα, 3 στόχοι έξω. Για μια ομάδα με budget 12,5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διάβαζα. Μάλιστα. Λίγο πιο πάνω από το budget του ΠΑΟΚ. Α, και ο ΠΑΟΚ 0. Ήρθε στα 3, οπότε... Για χαρά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Τελειώσαν οι διοργανώσεις, τελειώσανε όλα. Δεν μας έχει μείνει και ξεκινάει ένα καλοκαίρι με στεναχώρια και να ψάχνουμε να βρούμε και να καθόμαστε να βλέπουμε τένις και να καθόμαστε να βλέπουμε Batman, ό,τι έχει τέλος πάντων. Καλημέρα στη γραμμούλα. Batman, καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλή παλεύουμε καλή. Να προσαρμοστούμε στη νέα εβδομάδα. Καλώς. Καθά έχεις δίπλα σήμερα. Σήμερα Κατερίνα Βουγιουκά έρχεται εντός λίγων δευτερολέπτων για να κάνει εμφάνιση. Ξέρεις πως είναι τώρα αυτό, καθυστερεί για να χειροκροτηθεί. Κυραυλοκίνητη. Έτσι, τέτοια λέει. Χαλκέντερη θα έλεγα. Χαλκέντερη. Iron Woman. Έτσι. Εσύ πώς είσαι? Καλά, ζόρικα. Τη Φόρμουλα 1 ποιος την πήρε χθες? Τη Φόρμουλα 1 ομολογώ ότι δεν την παρακολούθησα, αλλά θα δώσουμε ενημέρωση και γι' αυτό, γιατί είμαστε, μπορώ να σου πω, για τον Ρολάν Γκαρός που τον κουτσό έβλεπα. Τον Ρολάν Γκαρός το είδα, εντάξει. Γιατί είδεσαι, γιατί βλέπεις ταινίες? Όχι, γουστάρω τον Ισπανό. Α, είσαι ναδαλικός από μικρό παιδί. Ναι. Εύκολη νίκη για τον Χάμιλτον στον Καναδά χθες. Στο παρεβαράκι, στο Βαψομαλιάς πήρε νίκη. Βαψομαλιάς ο Χάμιλτον. Ένα που τα κάνει κόκκινα τα μαλλιά. Α, εντάξει, νόμιζα μήπως σε τίποτα το ασπρίζουν και τα κάνει αυτά τα... Ο Φέτερ τι έκανε? Λοιπόν, το 1-2 έκανε η Mercedes, αφού ο μόσταυλος του Χάμιλτον, Βάλτερι Μπότας, ήταν δεύτερος στην τρίτη θέση, κατέλαβε ο Αυστραλός Ντάνιελ Ρικάρδο της Red Bull. Ο Verstappen. Ο Ολλανδός, ο Max Verstappen. Ο Verstappen έκανε εκπληκτική κίνηση και πέρασε του Σεμπάστιαν Φέτελ, Βαλτερί Μπότας, Κίμι Ράικονεν με τη Φεράρι για να. Ωστόσο, ο Ολλανδός έμεινε από μπαταρία. Και κατέληψε λίγου γύρου αργότερα. Μάλιστα. Ο Κίμι Ράικονεν τι έκανε. Κατάφερε να δει την καρό σημαία από την 7η θέση. Αν σε ενδιαφέρει. Και την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν Νίκο Χούλκεμπεργκ, Λαρ Στρόλ, Ρόσμαν Γκρόζαν. Αυτά. Πολύ, με ποιον είσαι στη φόρμουλα? Με τον Γερμανό, με ποιος θα είναι? Με τον Γερμανό, λίγο ξενέρω τη φόρμουλα τα τελευταία χρόνια. Εδώ που τα... Καλά είναι μωρέ, καλά είναι. Α, περνάει η ώρα, δεν βαριέσαι? Ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και ρυθμού στη Βουγιούκα. Έρχεται. Αχ, θα είναι σαν ένα, εδώ όλα δεν θα είναι. Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις. Σημεράκι, γιατί νομίζω το χθεσινό ήταν απογευματινό, γι' αυτό δεν το είδαμε. Ίσως να συνέπεφτε μαζί και με τον μπάσκετ, δεν ξέρω. Το Grand Prix του Καναδά. Είναι ωραία να τη βλέπεις με σημεράκι να περνάνε τα μάτια για να ρίξεις κάτι ύπνους. Καταπληκτικό είναι το πλέον ανούσμα. Γενικότερα οτιδήποτε αθλητικό σε οδηγεί στο να κοιμηθείς. Αυτό είναι το αθλητικό λόγο επειδή της Δευτέρας. Ενημέρωση για όλα. Δεν μας πέφτει τίποτα εφόσον έχει ίντερνετ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 28 θα φτάσει το μεσημεράκι, αρκετά συννεφάκια. Σε καλά επίπεδα υγρασία, μέχρι 57%, 37% το μεσημέρι. Μια χαρά θα την περάσουμε μεσημερίς. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, η 12η του Ιούνιου. Μια πολύ σημαντική Παγκόσμια ημέρα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών της αναπτυσσόμενης βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Αυτά και τα παπουτσάκια μας που παίρνουμε, να ξέρετε που γίνονται. Βέβαια τώρα αυτό τι μας είπες ρε μεγάλη, είπες τώρα και κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά κάπου να βάζουμε και εκεί το μυαλό μας. Περίπου λέει 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, τομεία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά όπως χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει η έκθεση της UNICEF. Ενώ λέει 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μορφώνουν τις σχολικές αίθουσες, δεν το πράττουνε. Στην Ελλάδα περίπου, μας ενδιαφέρει και λίγο περισσότερο για την πατρίδα μας,
Περίπου λέει 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά καταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Και εγώ να σας πω ότι έχω ξεκινήσει να δουλεύω πολύ πριν ενηλικιωθώ, Κατερίνα Βουγιούκα, για να τα λέμε και αυτά. Από τα 14 έχω πάει στη φάμπρικα. Καημένο μου παιδί. Το καημένο, έτσι, έτσι βγαίνει το ψωμί. Εμένα θα μου πεις. Εμένα θα μου πεις, γιατί να που φτάσαμε να ξυπνάμε πάλι 5 η ώρα. Και τι κατάλαβες, και τι κατάλαβα, και τι κατάλαβα που μεγάλωσα. Πάλι στις 5 ξυπνάμε. Τι κάνεις, καλημέρα. Καλά είμαι. Σε ζητάει εδώ ο λαός. Ποιος. Ένας, τώρα τι δεν πάρω. Ποιος, δεν πώς μπορώ, το λένε. Δεν μπορώ να λέω ονόματα, μη με βάζεις τώρα να κάνω τέτοια. Καλά, πράγμα. Θα μου πεις το διάλειμμα. Είναι διαγώχη, δεν άκουσες. Θα ακούσω την επανάληψη. Θα ακούσω την επανάληψη. Δεν έβρισκα τα ακουστικά μου. Τι, δεν έβρισκα τα ακουστικά σου. Γι' αυτό άργησες. Περίπου. Πες την αλήθεια τώρα. Ναι, όχι σοβαρά, δεν έβρισκα τα ακουστικά στο σπίτι. Α, εντάξει, γιατί τα κάνεις, έχουμε εδώ ακουστικά, καλέ. Για τον δρόμο. Μην ακούσεις λίγο ραδιόφωνο. Τα βρήκες τελικά. Τα βρήκα, ναι. Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Αυτό που δουλεύουμε και τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα μόνο. Γιατί συμβαίνει. Γιατί επέλεξες μια δουλειά η οποία δεν έχει πενθήμερο, δεν έχει ωράρια καθιερωμένα. Ναι, δεν, αλλά έχει... δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι ζωή, ναι. Δεν αλλά... καταλαβαίνεις ότι είναι Σαββατοκύριακο. Και τι θα έκανες μωρέ το Σαββατοκύριακο? Κάτι και δεν δούλευες. Τι θα έκανες, πες μου. Θα κοιμόμουν. Θα κοιμώ, γιατί θάλασσα που να πας. Θάλασσα δεν μόνο το Σάββατο. Και αυτό ωριακά. Τι καιρό είχε το Σάββατο εδώ? Είχε καλό καιρό. Δεν είχε ζέστη, όχι πάρα πολύ, ναι. Αλλά είχε ζέστη. Ναι, δεν ήταν όμως αυτό να σε ζεστεί. Δεν έβρεχε. Δεν για αρχή. Σάββατο βράδυ έβρεξε. Έβρεξε Σάββατο βράδυ. Ναι. Άρα είδες και κέρδισες λεφτά. Δηλαδή τώρα πήρες μεροκάματο. Μηνιάτικο πήρες ένα Σαββατοκύριακο. Τι σκέψου, τη θάλασσα, τι θα ξόδευες, όχι καφέδες, όχι εκείνο, όχι το άλλο, όχι πάνε με να φάω. Όχι, δεν λέω τέτοιο. Έχω γίνει καλή και συνετή. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν λέω πάνε με να φάω. Κάνω δίαιτα, λέω. Δίαιτα, εντάξει. Μου λέει θες να πάμε να φάμε, όχι, κάνω δίαιτα. Μάλιστα. Θες να πεις δηλαδή ότι. Τι κάνεις εδώ τώρα, δήλωση ενώπιον, μην ξαμιλήσεις. Κάνω δίαιτα. Όχι, παιδί μου, κάνεις δίαιτα. Τι. Ότι δεν λέω πάνε με να φάω. Ναι, πάνε με να φάω. δεν το λέω. Δεν το λέω πια πολύ. Θα κρεμιστούνε φούρνοι. Ναι. Δεν σ' αναγνωρίζω. Πολλοί κόσμοι δεν με αναγνωρίζει πια μπάγκο πανίδι. Εδώ λοιπόν με την Κατερίνα μας θα τα πάμε ως τις 8 παρεούλα. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις. Να διασκεδάσουμε τελεία. Να διασκεδάσουμε σίγουρα, αλλά και τις εντυπώσεις από την ίστα που έχουμε. Ναι, τη... όχι, δεν. Τα Σαββατοκύριακα. Δουλεύω και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τι έχει το επόμενο Σαββατοκύριακο? Είμαι εξετάστρια σε κάτι εξετάσεις. Πες σε ποιες εξετάσεις εδώ να τα περάσει τα παιδιά να είναι. Εξετάσεις πιστοποίησης ναι. Εκπαιδευτών ενηλίκων. Μάλιστα. Εκπαιδευτές ενήλικοι που θα δώσετε εξετάσεις, αν γράψετε πάνω στο χαρτί σας λόγο επειδή, ναι. Θα περάσετε ναι. Με Κατερίνα Βούγιου. Αλλιώς να ξέρετε ότι έχετε κοπεί. Τι εκπαιδευτές είναι αυτοί? Είναι εκπαιδευτές ΙΕΚ. Και ΚΕΚ πλέον για να, από το 2020 ναι. Και μετά για να μπορέσουν να διδάξουν θα πρέπει να έχουν την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων. Αχα, μάλιστα. Δεν το ξέραμε και αυτό. Και γίνονται εξετάσεις συχνά πυκνά. Από το 2020 να διδάξουν. Ναι. Δηλαδή, όχι, τώρα... από το 2020 και μετά θα είναι υποχρεωτικό ναι. Να έχουν όλοι. Αν δεν το έχεις δεν θα μπορεί ναι, ναι. Να σε προσλάβει. Τώρα όμως ακόμη και τώρα μπορεί οποιοδήποτε να πάει να διδάξει σε ένα ΙΕΚ. Ο οποιοδήποτε αρκεί να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Το δημόσιο ΙΕΚ, αυτές που θέτει το δημόσιο, mm-hmm. Στα ιδιωτικά αυτές που θέτει κάθε επιχείρηση. Μάλιστα, γιατί ναι, βλέπουμε τον οποιοδήποτε σε μερικά. Ναι, εντάξει. Ειδή στο συγκεκριμένο τομέα κιόλας. Ναι. Το τομέα του εντάξει. Υποτιθέμενου αθλητικού ρεπορτάζ. Να επαναλάβουμε ότι δεν υπάρχει αθλητική δημοσιογραφία, παιδιά. Ναι. Δημοσιογραφία είναι ενιαία. Αθλητική δημοσιογραφία είναι μια ελληνική πατέντα. Είναι εδώ, δικό μας πράγμα. Δικό μας πράγμα, δικό μας, δική μας ανακάλυψη. Εντάξει, μετά από χρόνια θα δικαιωθούμε και θα λέμε όταν εμείς είχαμε αθλητική δημοσιογραφία, άλλοι τρώγαν βαλανίδια τα πάνω στα δέντρα. Ναι. Τώρα δεν ξέρουν εκεί στις Γαλλίες, στις Ιταλίες αυτά. Και τι να ξέρουν, τι είναι δουλειά τους. Ρε, εγώ έχουν τώρα η ΕΚ εκεί στο Μιλάνο, δεν έχουν. Αλλά εδώ στην Γενικά, Ελλάδα. Γενικά στο εξωτερικό. Ναι. Ο αντίστοιχος θεσμός των ΙΕΚ είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένος. Ναι, τι εννοείς. Ότι η μεταλλικιακή εκπαίδευση. Η οποία θα σε οδηγήσει στην επαγγελματική κατάρτιση και θα σου βρει μια θέση εργασίας. Γιατί αυτό είναι το ΙΕΚ. Καταρχήν υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι, έχει πολύ μεγάλη επαγγελματική αποκατάσταση. Και επίσης επειδή δεν παίρνουν μισθολογικά τα ίδια λεφτά με τον απόφοιτο ενός
ΑΕΤΕΗ. Ναι, 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 ναι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη στις επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνουν το λίγα, ελάχιστο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μία μέση βαθμίδα, την οποία τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Εδώ που γίναμε, πώς λέει, παροιμία τέτοιο. Και παλικάρια. Ναι, πώς, μαλλιά, πώς, κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια. Εδώ είμαστε μαλλιά κουβάρια ακόμα. Ό,τι άλλο. Είτε έχει ΙΕΚ, είτε έχει πανεπιστήμιο. Είτε δεν έχει τίποτα. Θα δουλεύει σε μία απασχόληση και με ΕΣΠΑ. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει, ξεκάθαρα το πράγμα. Καλά, εντάξει, πλέον έχουμε πάει και σε μια κατάσταση απαξίωσης των πτυχίων. Ότι έλα μωρέ τώρα, βρε τώρα, τι μάθατε εκεί τώρα, όλη μέρα καφέδες. Τι σας μάθανε σε αυτό το πανεπιστήμιο. Τι σας, να στα πω εγώ. Στα πω εγώ σε όλους. Πανεπιστήμιο τη ζωή. Παιδί μου, εδώ πλέον μέχρι και στη ιατρική το λένε αυτό. Στην ιατρική ήταν δεδομένο ότι θα το πούνε αργά ή γρήγορα. Κάτι Ιπποκράτη μελετάμε από μικρά παιδιά. Έλα βρε τώρα, βρε, τι ξέρουν τώρα αυτοί, βρε, θα σε πω εγώ. Έχω ένα φίλο που μου λέει, δεν έχει τίποτα. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Μου κοιτούσε την άλλη φορά την ακτινογραφία για το πόδι. Ναι. Και το βρήκε, δεν είχα τίποτα. Ενώ στο νοσοκομείο μου είχαν πει ότι πρέπει να έχω ένα ράγισμα. Κοιτάει αυτός ο φίλος μου την ακτινογραφία, μου λέει τίποτα δεν είναι. Και δεν ήταν. Κανονικά πρέπει να πάω μετά στην επανεξέταση και να πω σύμφωνα με τον φίλο μου τον Τάδε. Ναι. Με εξέταση δεν έχω τίποτα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τέλος πάντων, γιατί είμαστε τώρα και σε μια περίοδο εξετάσεων, τα παιδιά μάχονται για το μέλλον τους. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος, γιατί είναι η πιο λάθος ηλικία για την πιο... πότε... μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις. Και πότε να αποφασίσεις όμως, τι να κάνουμε, κάποτε δεν πρέπει να αποφασίσεις. Αυτό, λοιπόν, εγώ το αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα δεν το έχω σε καθόλου μεγάλη υπόλοιψη. Αλλά... έχει ένα πράγμα το οποίο μας θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, το... αυτό το κομμάτι του κολεγίου. Ναι. Που πας 3 χρόνια. Τι ωραία, τα ακούτε αυτά τα σλαβάς εκεί για τα κολέγια με τα μπουφανάκια τέτοια, τρελαίνεται. Ναι, μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση, να δοκιμάσεις διαφορετικά μαθήματα, να δεις τι σε ενδιαφέρει, που μπορεί να σου οδηγήσει επαγγελματικά όλο αυτό. Είναι να το δώσουμε για να καταλάβει ο κόσμος πώς πηγαίνεις στα τσικό του ποδοσφαίρου, στα K20 και σε αυτά. Πώς κάνεις test drive ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί να παίζει, το έχουμε δει, να παίζει center four, να πάει σε άλλη θέση, να καταλήξει το τέλος center back μέχρι να προωθηθεί στην... μεγάλη ομάδα. Ναι, αυτό. Μπορεί να αλλάξει πολλές θέσεις μέχρι να λάβει την τελική του μορφή. Έτσι είναι, για να καταλάβουμε πώς είναι η παιδεία. Περίπου. Στην Αμερική τους αφήνουν αυτή την ευελιξία. Μπορείς θεωρητικά να ξεκινήσεις το κολέγιο με κατεύθυνση οικονομικών και να καταλήξεις στην καλών τεχνών. Α, μάλιστα. Ταιριάζουν αυτά τα δύο καταπληκτικά. Είναι σύνομα, είναι το ένα και το αυτό. Είναι πολύ... θα ήθελα πάρα πολύ να πάω κολέγιο. Να έχουμε ένα prom dance και τέτοια. 3 χρόνια εκεί πέρα πας, βλέπεις, μπαίνεις, βγαίνεις σε μαθήματα. Ναι. Και μετά φτάνεις στα 20-21. Ναι, και τότε όπου θεωρητικά έχεις αποφασίσει, έχεις μια σφαιρική παιδεία. Έχει ανοίξει λίγο το μυαλό σου. Ναι. Και λες τότε, α, θέλω να γίνω αυτό. Βέβαια, θέλω να γίνω υδραυλικός. Εντάξει, στην Αμερική βέβαια δικαίωμα στην. Στη μόρφωση έχουν οι προνομιούχοι, διότι άμα δεν τα πλέρω. Υπάρχουν και δημόσια. Υπάρχουν κολέγια. Και δημόσια, αλλά ως επιτοπλίστων και υστερούν και είναι πολύ λίγα και δεν καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου. Ναι. Ως επιτοπλίστων το όνειρο εκεί και εκεί του μεσοαστού είναι και το του μικροαστού είναι το πανεπιστήμιο. Όπως και εδώ πάρα πολλοί γονείς κάνουν το από αυτό τους παξιμάδι για να στείλουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις, το ένα στο άλλο. Και πάνε τα παιδιά σπουδάζουν κάτι άσχετο. Το οποίο δεν το εφαρμόζουν, δεν το εξασκούν εν τέλει. Και δεν τους αρέσει. Δηλαδή καταλήξεις ότι θα πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα 40 χρόνια στη ζωή σου. Και από εκεί είναι και η πίεση των γονέων βέβαια, διότι τέτοιες μέρες που καλή ώρα που συζητάμε, θα βάζουν ένα παραπάνω, δεν αφήνουν τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό που έχουν μεγαλύτερη κλίση. Όχι, άμα είσαι, δηλαδή έχουμε στην Ελλάδα αυτό, άμα είσαι καλός μαθητής, 19, γιατρός, γιατρός. Μπορεί να μην είσαι καλός στη χημεία, από ό,τι εκείνο γλιτώσει να πρέπει να γίνεις δικηγόρος. Έτσι δηλαδή. Ναι. Ειδοποιός... εντάξει, δικηγόρος είναι άλλη κατεύθυνση. Δεν τα ξέρουμε τώρα για τα καινούργια τα συστήματα πώς πάει. Είναι άλλη κατεύθυνση. Άρα εδώ το μοναδικό κριτήριο για να γίνεις γιατρός είναι άμα είσαι καλός μαθητής. Ναι. Τουλάχιστον με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Φαντάζεσαι όμως να είσαι αιμοφοβικός. Πάρα πολλά μπορεί να είσαι. Και να σου λένε ότι θα γίνεις γιατρός. Εννοείται. Τι να σου πω, 1000 πράγματα. Anyway, μια μικρή ανάλυση για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι ωραία. Το επόμενο μας θέμα θα είναι το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο, ωραία. Για αυτά θα σας πούμε. Καλά, δεν ενδιαφέρει τόσο άλλο, Κατερίνα μου. Ναι, τώρα και εσύ πιάσαμε. Νομίζω ότι εσύ ψυχά μα. Με αυτό το ραδιόφωνο, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, όσοι θα δώσετε πιστοποίηση για να γίνετε, γιατί από εκεί ξεκινήσει κουβέντα, για να γίνετε εκπαιδευτές σε ΙΕΚ. Και έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να πιστοποιούνται, γιατί όλη η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι σε πάρα πολλά ΙΕΚ κατά καιρούς έχουμε δει ανθρώπους
πολύ αμφιβόλου, όχι να το πω ποιότητας, και κατάρτισης να υποτίθεται μοιράζουν γνώση στα παιδιά σας, που πληρώνετε αδρά πάρα πολλά λεφτά, και να είναι, ας πούμε, άστα να πάνε. Τώρα δεν θέλουμε να πούμε ονόματα, ναι, μπορείτε να αρχίσετε να καταλαβαίνετε και δει στον τομέα της αθλητικής, εντός αγωγικών πάντα για μένα, δημοσιογραφίας. Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, 6 και 33, 6 και μισή έπρεπε να ακούσουμε το διάλειμμα μας. Θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως και θα επιστρέψουμε εδώ στο λόγο, επειδή με απόλυτη εκπαιδευτική κατάρτιση για τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και τα όσα πρόκειται να συμβούν μέσα στην εβδομάδα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτέρας 12 του Ιούνιου. Νισταγμένη και ράθυμη, θα έλεγα, η Θεσσαλονίκη, Κατερίνα. Εντάξει, μου. Εντάξει, λογικό. Λογικό, γιατί δεν το... Λοιπόν, είχαμε τόσους γάμους στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε από τους γάμους, κουράζεται ο κόσμος. Είχαμε είναι περίοδος. Πρωταθλήματα, NBA, ελληνικά πρωταθλήματα. Τελειώσαν αυτά, πάει. Να, σήμερα τίποτα νομίζω... Τίποτα δεν τελείωσε. Σήμερα παίρνουν και οι Golden State το πρωτάθλημα. Θα δούμε. Όχι, είναι μέσα στους Cavaliers και το σημερινό παιχνίδι, λογικά νομίζω, πρέπει να ναι, κάτσε να τον ανοίξω να δω. Τσεκάρε, το Σάββατο τα ξημερώματα της Κυριακής κάνανε το 3-1. Εγώ το είχα δώσει πρόβλεψη για 4-1. Τους, απλά το έχεις δώσει για 4-1. Ναι, το είχα πει εκείνο το βράδυ που πήγα στο Wonder Goal. Και δεν θυμάμαι τίποτα. Και δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά το είχα πει. Το κάπως έτσι. Έτσι. Κάπως έτσι. Εξέφρασε την αθλητικότατη μου άποψη. Σήμερα τα ξημερώματα στις 4. Ναι, στις 4. Ίσως να έρθουμε δηλαδή αύριο το πρωί και να βλέπουμε. Και να έχουμε πρωταθλητή. Να έχουμε πανηγυρισμούς και δαχτυλίδια και. Τελειώνουν όλες τις υποχρεώσεις. Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Τελείωσε το μπάσκετ. Παρακολούθησες. Μπασκετάρα. Μπασκετάρα. Το παρακολούθησες. Εννοείται. Αλλά λες ότι ο κόσμος ήταν. Κοίτα, ήταν φυσιολογική η χτεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Φυσιολογική, γιατί το λες? Γιατί όλη η διοίκηση των Ερυθρολεύκων σε όλα τα αθλήματα είχε μεταβεί στη Μύκονο το Σαββατοκύριακο. Στη Μύκονο, γιατί τι είχε? Τι είχε στη το Μύκονο? Γάμο του Ζήκιου αστυνομικού με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Ω, είχαμε τέτοιο. Εγώ γιατί δεν έπαιξα. Η αστυνομικού εξαιρετική νύφη. Να, μάλιστα. Αλλά είναι αυτό που είσαι ψηλή γυναίκα και φορά τον νηφικό και έρχεται και δείχνει. Και δείχνει, αναδεικνύεται. Εγώ οι κοντοί πού να βάλω νηφικό? Εντάξει, θα βρούμε ένα... Για κοντές. Ναι, για γκόλουμ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Για γκόλουμ. Νηφικά για κοντές. Όχι, γι' αυτό εγώ θα στηρίξω τον πολιτικό γάμο. Όχι, εγώ θα σου βρω νηφικό που θα σου ράψει κάποιος σχεδιαστής. Ένα πρέτο από όλα. Στη Δούκη σε έγραψε η Σίλια Κρυθαριώτη. Αμάν αυτή η Σίλια, μωρέ, όλες έχει πάρει εργολαβία. Κάνε ωραία. Εντάξει, θα πάμε στη Σίλια. Εδώ δεν έχουμε κανένα τοπικό. Ντόπιο. Καλλιτέχνη. Κανένα ντόπιο. Κατευθείαν στη Σίλια θες να πας. Κάνει ωραία νηφικά. Όχι, όχι, θα πάμε εδώ σε ένα σαλονικιό. Μ' άρεσε, ήταν κλειστό από εδώ, κλειστό, κλειστή η πλάτη, κάτι μικρά φιωγκάκια. Ποιος έραψε το νηφικό της Τζόρτζιας πέρυσι? Ναι. Δεν το έκανε κανένας εδώ, χώριο της Θεσσαλονίκης. Κανένα αριανάκι, θα πάμε. Μπορεί να το έκανε κάποιος Ελβετός. Ναι, ποιο αριανάκι έχει κατάστημα με νηφικά να πάει να ψωνίσει η Κατερίνα Βουγιούκο όταν θα έρθει αυτή η στιγμή? Από τώρα ας βρούμε το νηφικό και μετά τα βρίσκουμε όλα τα υπόλοιπα. Νηφικό βρήκαμε, μπάντα βρήκαμε. Τελειώσαμε τώρα. Λεπτομέρειες. Ένας άντρας απομένει. Θα τον βρούμε και αυτό θα τον τυλίξουμε. Θέλει, δεν θέλει, θα μας πάρει. Εντάξει. Μα περιμένουμε εμείς εδώ κλείνουμε. Θα μας πάρει γιατί είμαστε και πολλοί. Εγώ, Παπής Πετμανίδης, η μπάντα. Οι ακροατές, σε παρακαλώ. Μας φέρνει το πακέτο. Και πήγε όλος ο Ολυμπιακός δηλαδή στη Μύκονο. Κοίτα, ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Λογικό. Λογικό να είναι, δεν μην είναι. Ήταν ο Σοκράτης Κόκαλης. Ο Σοκράτης επίσης λογικό. Λογικό και αυτό. Η Έλενα Κόκαλη, μητέρα του γαμπρού. Ο Σάββας Θεοδωρίδης, πατέρος του γαμπρού. Μάλιστα, εκεί ήμασταν λίγο έτσι ωραία. Μια ωραία ατμόσφαιρα πολιτισμένη, σου ειδική θα έλεγα εγώ. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν. Ναι. Δεν σημαίνει ότι κάνουν ένα παιδί, χωρίζουν οι δρόμοι τους. Βέβαια. Από το σπίτι, αλλά, θα πάρουμε και ένα δικό μας. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι. Τώρα μην χαθεί το. Να μείνει στην οικογένεια στην το παιδί. Οικογένεια, μην πάμε καλά. Σωστά. Παναθηναϊκ Τσι, σε παρακαλώ. Ναι. Σωστό, σωστή προσέγγιση. Ήταν ο κύριος Μόραλης, Δήμαρχος Πειραιάς. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης. Ναι. Ήταν η αδερφή Αγγελόπουλη, οι οποίοι γύρισαν χθες το πρωί στην Αθήνα. Άρον-άρο για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Δηλαδή τώρα να είσαι Σάββατο βράδυ στη Μύκονο. Θα ήπιανε και το κάτι τη λίγο παραπάνω. Μην ήπιες. Έλα μωρέ, δεν θα πιεις τώρα. Το ξενύχτη. Ας το ξενύχτη, το ξενύχτη παλεύεται. Άμα πιεις και λίγο εκεί να ξυπνήσεις μετά το πρωί. Ναι, δηλαδή. Πάρε και άλλο πλάνο, τα ξέρω αυτά. Πόσο τώρα θα πας σε γάμο και δεν θα πιεις. Εντάξει.
Λες να ήταν και κόσμος εκεί του Ολυμπιακού, γι' αυτό και χθες και η κερκίδα ήταν λίγο πεσμένη. Κατά κάποιο τρόπο. Τάκη Τσουκαλά, η αλήθεια είναι ότι δεν τον, τον είδα σε φωτογραφίες, ούτε σε βίντεο του γάμου. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια από λες να μην καλέσανε τον Τάκη. Α, εγώ θέλω να τον καλέσεις. Στον Τάκη. Σου γάμο, ναι, ναι, ναι. Θα καλέσω άλλους Τάκηδες, άλλων ομάδων. Με όλους, εκπροσώπους από όλους. Γιατί εμείς είμαστε αμερόληπτη εκπομπή, ούτως ή άλλως και θέλουμε να εκπροσωπηθεί. Και τον Κομπότη να καλέσεις. Μη τι άλλο. Λαμπρός ο γάμος. Τα βλέπεις τώρα και ζήλευες εσύ λίγο, ε. Όχι. Ήταν ο Μισελ Πλατενή, αυτό τον ξέχασα. Καλέ, σοβαρά στο γάμο, τι έκανε εκεί, σουτάκια. Συνεργάτης του Δημήτρη Θοδωρίδη. Ναι, μα το Μισελ. Τα βλέπουν αυτά κάποιοι άλλοι. Μπατσούλες παίζουν δηλαδή με το Μισελ εκεί. Ήταν ο εκδότης Αντώνης Λιμπέρης. Εμείς δεν ήμασταν, απορώ. Ποιος έπαιξε, ποιος τραγούδησε. Αυτό είναι το. Τι ορχήστρα είχαμε, είχαμε DJ. Δεν το πρόσεξα. Λες να τη βγάλανε στη φτηνιά με DJ. Βασικά φαντάζομαι ότι θα τραγούδησε ο πατέρας της νύφης. Μήπως είχαν αυτό το DJ του Σεφ που βάζει. Να παίζει όλη την ώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώ το να καλή εβδομάδα. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Εσύ. Παραβουλίου καβιάζει να παντρευτείτε, έτσι. Ναι, αυτό ειδικά. Αν κάτι βιάζομαι να κάνω, είναι βιάζεται αυτό. Βιάζεται να παντρευτεί τώρα που έχει την ορχήστρα. Αυτό είναι το θέμα της. Άντρα. Γιατί σήμερα, ναι, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Άμα τώρα εμείς σταματήσουμε να παίζουμε, τι θα κάνει. Ποιος θα πάρει στο γάμο της, με ποιο θα μείνουν οι παντροί. Θα αναγκαστεί να πάρει τον Αντώνη το ρέμο. Ένας από τους λόγους, Μπάμπη, που θέλει που καλάς ήταν περίληπος, θες, καθώς εκεί μόνος της εξέδρας καημένος. Ήταν αυτός. Σου λέει, κάθισα να οργανώσω την κατάσταση και δεν πήγα και στο γάμο. Ναι, λες, επειδή δεν έμεινε πίσω. Όντως, είναι μια προσέγγιση και αυτή η αλφα. Όντως, όντως. Σήμερα δεν ξέρω, έχει άντε, για. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Φαντάζομαι. Φαντάζεσαι, μη φαντάζεσαι πολλά πράγματα. Τι είναι, μην έχει. Μάλι. Απλά μπορεί να μην πάει, να είναι μόνος του Άκης. Έχουν κλείσει το σπίτι του καλά, δεν πάλι πολλές φορές. Ήτανε, το μπάσκετ ήταν λίγο αποτυχημένο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμένανε. Νομίζω ότι ήταν καταλυτική έτσι όπως αποδεικνύουν τα πράγματα. Εγώ, ο μπασκετικός, θα κάνω την ανάλυση. Ο τραυματισμός του Λοτζέσκης. Προφανώς. Επηρέασε καταλυτικά, δεν μπόρεσε να βρει. Έπαιξε μεγάλο ρόλο. Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι καιρός ο Σπανούλης να σταματήσει το μπάσκετ. Έτσι το λέω εγώ τώρα από. Ο Σπανούλης είναι μεγάλο. Έχει πει όμως τώρα πια την φάση που ένα παιχνίδι παίζω, τρία-τέσσερα δεν παίζω. Βασικά δεν, ιδίως στο φετινό Ολυμπιακό, δεν νομίζω δεν έπαιξε ποτέ, δεν προσαρμόστηκε ποτέ σε κανένα σύστημα. Παίρνω μπάλα και σουτάρω. Από που να είναι. Αν πάντα από συστήνε Σπανούλη θα πει εργοδράση, μην νομίζει ότι ο Ολυμπιακό θα τραβήξει αυτή την κατάσταση του να βρω αντικαταστάτη, όπως ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι δεν το πίστευα τώρα στο Παναθηναϊκό, αλλά και κάθε κατάσταση. Να, είδες και με λιγότερα και με χωρίς Διαμαντίδη. Πέρυσι δεν σταμάτησε ο Διαμαντίδης. Ναι. Δες τώρα, ας πούμε, το τέτοιο. Πώς έχει η κατάσταση. Σταμάτησε ο Διαμαντίδης, όλοι ήταν αμάν. Τώρα τι κάνουμε, ποια είναι η μεταδιαμαντίδης εποχή και η μεταδιαμαντίδης εποχή. Ήταν εφικό. Έχει πρωτάθλημα μέσα στο σεφ. Δηλαδή καλύτερα δεν γινόταν. Πέρυσι με Διαμαντίδη δεν το πήρε. Να τα λέμε και αυτά. Ο Παναθηναϊκός. Όχι μόνο το πρωτάθλημα, double έτσι. Double, σωστό, σωστό. Ναι. Ξεχάσαμε και το κύπελο. Ξεχάσαμε και το κύπελο. Double και με πολλή αμφισβήτηση όλη τη χρονιά. Δηλαδή, ακόμα ναι. Και τώρα νομίζω θα κράζουν Πασκουάλ. Ποιος θα το έλεγε ότι ο Τσάβη Πασκουάλ θα ερχόταν στο μέσο της χρονιάς και θα έπαιρνε double. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Παρακαλώ. Με κρύο κεφάλι, περιμένουμε την ανάλυση σου για να μας πεις. Εννοείται. Για να δεν ανέβηκε. Εννοείται. Ένα αυτό. Ναι. Και δεύτερον, θέλουμε να αναλύσεις και το καινούριο coach του ΠΑΟΚ που πρέπει να έρθει στην ομάδα. Ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω, να δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Ποιον θέλει, ποιον θέλει Βουγιούκα ενδεχομένως. Τον Άγγελο Αναστασιάδη είναι γνωστή η απάντησή να, μου. Να τα, καλά να. Η απάντησή μου είναι μία σε αυτή την ερώτηση. Κάτι και μη λέει τίποτα. Έτσι, άντε φιλιά, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τσάω, τσάω. Βέβαια, σας έφταιγε. Ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι λίγο σαν το για τη Μαρφήν, γιατί δεν λέτε. Όχι. Είναι λίγο το σας έφταιγε ο Άγγελος. Πάντα, πάντα υπόνεται αυτή η ατάκα στα καφενεία. Με οτιδήποτε γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ναι, σας έφταιγε ο Άγγελος. Δέστε τώρα εδώ που καταντήσαμε. Αυτό θα ήθελες. Πάντα η απάντησή μου στην ερώτηση ποιον προπονητή θέλεις ανεξαρτήτου ομάδας. Ναι, 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 ναι. Στο ποδόσφαιρο η απάντηση είναι τον Άγγελο Αναστασιάδη. Άγγελος. Άγγελος. Ναι, εννοείται. Ναι. Εντάξει. Καλά, δεν αποκλείεται, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πέρυσι στο γάμο του
κυρίου Νίκου Λάσκαρη με την Τζόρτζη Ευσεβίου, mm-hmm. φορούσε το μπλε μοβ νυφικό. Α, ένα πολύ σικάτο. Πολύ ωραίο, πολύ σικ ήταν, που μου είχε αρέσει, το θυμάμαι κι εγώ. Και ήταν της Vivian Westwood. Γατάκια, τα ναι. σέβεστε. Ναι, δηλαδή τώρα πια σίλια. Έλα τώρα σίλια. Ωραία νηφικά, δεν λέω. Για πες τον κόσμο να καταλάβει την Westwood. Είναι η σχεδιάστρια μόδας που έντυνε την Gary Bradshaw και τις υπόλοιπες κυρίες στο Sex and the City. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Άρα πήραμε σαν πολύ, σηκώσαμε κούπα νηφικού. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεπεραστεί τώρα αυτό, ναι. Σε παρακαλώ. Νομίζω ότι μόνο εγώ μπορώ να το ξεπεράσω. Ναι, δεν ξέρω. Ο Γιώργος ο Σαββίδης στο γάμο του πέρυσι. Αν θυμάσαι τώρα ναι, νηφικό, πια το είχε θυμάμαι ράψει. Το νηφικό, γιατί κάπου τώρα είναι και η επέτειο του γάμου. Του χθες, σήμερα. Θα κάνουμε, εμείς θα γιορτάζουμε εδώ τις επαιτίου. Ναι. Αντώνης Ρέμος είχε τραγουδήσει στο γάμο γάμους. Και στους δύο γάμους, αλλά δεν έχουμε πληροφόρηση ποιος τραγούδησε στο γάμο. Κάποιος της... από τον Όμιλο Heaven έχει τραγουδήσει. Έτσι λες. Όχι, το έγραφε στο δημοσίευμα που διάβασα τώρα. Γιατί τη σχέση, γιατί έχει και τίποτα με το Χέις εκεί. Νομίζω ότι ασχολείται ο κύριος Θοδωρίδης. Άρα τζάμπα του βγήκε. Γιατί πήρε, άμα πήρε τώρα από τη δουλειά, σαν να μου λέει τώρα παντρεύεται ο Ζαγόρας. Ναι. Και θα πάρει μπατμανίδι, ας πούμε, από τον Όμιλο Λίμπερο. Και τι ακάμε, τον πάρουμε λεφτά, δεν τον πάρουμε λεφτά. Ναι. Θα είμαστε εδώ, θα πρέπει, να και μετά και εκπομπή, καλά. Ναι. Μπορεί να μας έχει και pre-game show, έτσι γίνονται τα πράγματα. Pre-wedding show. Οπότε η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον στους γάμους... Απονηφικά βάζει... κερδίζουμε. Και απονηφικά η αθλητική Θεσσαλονίκη στους αθλητικούς γάμους βάζει τα γυαλιά στους Αθηναίοι. Αυτό γιατί ψάχνουμε να βρούμε πάντα τρόπους να αναδείξουμε τα της πόλης μας. Που δεν έχουμε τίποτα να αναδείξουμε, οπότε θα αναδείξουμε το συγκεκριμένο πεδίο. Για τους γάμους μας. Ναι. Εσείς πώς καλεσμένους είχατε, εσείς πόσα τέτοια πιάζατε, σπάσατε, πόσα πιάτα, αυτά ιστορίες. Όπως και να έχει. Επίκειται κανένας άλλος γάμος αθλητικός, Καταρίνα, ο Γιώργος Τζαβέλας. Ο Γιώργος Τζαβέλας, παντρεύεται κι αυτός. Ναι. Ωραία, βρε το παιδί. Ο Γιώργος πότε παντρεύεται. Δεν μας είπε. Ναι, πάντως μας ανακοίνωσαν μέσω Instagram ότι έχει γίνει η πρόταση γάμου. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Υπήρξε θετική απάντηση. Mm-hmm. 11 Ιουνίου παντρεύτηκε πέρυσι ο Γιώργος Σαββίδης. Το θυμόμουν ότι είχαν επέτειο κάπου. Μου αρέσει που θυμάσαι σε επαιτίου, δηλαδή άχρηστη πληροφορία. Των ξένων. Δεν θυμάσαι. Αν με ρωτήσουν ποτέ έχω επέτειο, δεν ξέρω. Τα γενέθλιά μου δεν τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι. Τα θυμάσαι, πότε είναι. 13 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, εντάξει, άντε καλά. Σε συγχωρώ. Δύο πράγματα θυμάται η Κατερίνα Βούγιο στη ζωή της. Την επέτειο γάμου του Γιώργου Σαββίδη. Και. Τα γενέθλια του Μπάμπου Μπατμανίδη. Τα γενέθλια του Μπάμπου Μπατμανίδη. Τώρα που είπες Γιώργο Σαββίδη, αναπόσπαστα. Ναι. Ή μάλλον πολύ αυτόματο το μυαλό μου πάει στο Instagram. Λογική τώρα συνέπεια. Instagram, Παύλα, Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν παρακολούθησα χθες. Πώς υποδέχτηκε τους πανηγυρισμούς. Ήταν όλοι... Λες τον αγάπησε λίγο παραπάνω. Κατά πρώτον ήταν στο σεφ. Ναι, ήταν στο σεφ. Εγώ ήμουν στο refresh συνέχεια εκεί να δω ανάρτηση με το που διακόπτει το παιχνίδι. Με το που διακόπτει το παιχνίδι, κατέβηκε στα αποδυτήρια. Ναι, του Παναθηναϊκού. Στον πάγκο, νομίζω, δεν καθόταν. Καθόταν στον πάγκο. Ναι. Κατέβηκε στα αποδυτήρια μαζί με την ομάδα και πανηγύριζαν. Και σε κάποια φάση τους ενημέρωσαν ότι το παιχνίδι δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι οριστική διακοπή. Ναι. Οι διαιτητές έχουν ζητήσει την κένωση του γηπέδου για να ολοκληρωθεί το 1 και 16, mm-hmm. ή 1 και 26 πόσο είχε μείνει. Mm-hmm. Σταμάτησαν οι πανηγυρισμοί, βγήκαν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και ξαναμπήκε και πανηγύρισε. Έτσι. Τον είδα μετά με το μπλουζάκι του πρωταθλητή. Λίγο ξενέρωτο όλο αυτό. Να κάνει δηλώσεις. Ναι. Λίγο ξενέρωτο, συγγνώμη που σε διακόπτω, με την έννοια ότι φεύγει η ομάδα από το γήπεδο, πάνε μέσα πανηγυρίζουν, μετά τους ξαναβγάζουν έξω να παίζουν, λίγοι το μάτς και δεν πανηγυρίζουν από και πολύ. Εντάξει, πανηγύρισαν. Τι να πανηγυρίσεις, έτσι όπως γίνεται, δεν έχει και αξία. Δεν έχει και αξία, λες. Και τι δηλώσεις έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν θέλει να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Ω, τι εννοείς, δεν μεγάλο θέλουμε... ψυχία. Όχι, είπε δεν θέλουμε να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, δεν θέλουμε να λειτουργήσει η αθλητική δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε, ναι. Θέλουμε να ερχόμαστε, γουστάρουμε να ερχόμαστε και να τους κερδίζουμε εδώ μέσα. Το είπα αυτό, αυτό λεξί, μάλιστα. Ναι. Στο TTV το ακούσαμε. Τα ακούσατε και μου έστειλε μηνύματα. Άκουσα, δεν άκουσα. Κοπική σύνδεση. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεύτερο αυτόλογο. Ναι, έτσι μ' αρέσει. Δεν ξέρω ποιο θα πάρει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Αλλά γυμνάστρια. Ναι. Για την φυσική κατάσταση. Ναι. Αν δεν πάρουμε τη Γέρνα η Συμπάγευα. Η Συμπάγευα, λες, αν τυχόν δεν την πάρουμε. Σταμάτησε τον αθλητισμό. Ναι. Μάλιστα. Θέλω την Κατερίνα.
Κατερίνα, Μουγιούκα. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις. Έλα μωρέ τώρα, σιγά θλάσσι θα παθαίνουν. Μόνο που θα είσαι στον πάγκο, θα είσαι sold out και σε σουρωτή. Όχι στην Τούμπα. Τελείωσε. Ή Συμπάγεβα ή Βουγιούκα. Τίποτα από τα δύο. Ναι, καμία μεσοβέζικη λύση. Μ' αρέσει. Είναι αστέρι γυναίκα πέθανε. Κοίταξε, και η Συμπάγεβα τώρα ήταν εμπλεκόμενη το τελευταία έτη με περίεργα πράγματα και στη Ρωσία. Οπότε ναι, δεν θέλουμε τέτοιο στον μπακ. Θα πάρουμε Βουγιούκα που είναι μόνο στον Τζουκάκι, θα του δίνει. Ναι, ναι. Και θα παίζουν μπαλάρα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσαου, σαν κυφτεδάκια θα γίνουν όλοι. Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Μπίσες Βαρ θα σε αγαπήσει. Ναι, η αλήθεια. Θα πανέρθει. Γιατί τον τελευταίο καιρό πολύ τρέχει και με ανησυχεί. Φτάσει τώρα, ναι, μωρέ. Τέλη Ιουνίου να τρέχει. Αλλιώς γνώρισαμε. Αλλιώς τους αγαπήσαμε, τους ποδοσφαιριστάς. Θυμάσαι πόσο είχα χάρη όταν είχε έρθει ο Μπίσες Βαρ. Δεν τα έχω παρέα να βγαίνω έξω. Ήταν για το μόνο που δεν ανησυχούσες να βγαίνει έξω στα μπαρς και στα κλαμπς. Λες να τον βρεις σε κανένα. Δεν τον βρήκα πουθενά. Μια χαρά όμως. Ολόκληρη τη σεζόν δεν τον πέτυχε ούτε ένα βράδυ. Όμως έδειξε. Εγκράτεια. Έδειξε ότι είναι συνετός. Έδειξε να ανεβαίνει αγωνιστικά, να καλύπτει το χαμένο έδαφος. Βέβαια ακούμε ότι έλα μωρέ τον πήρες τώρα αυτό να πούμε περίμενες πόσο καιρό να φτιάξει. Όπως και να έχει, όταν βλέπουμε παίχτες να μοχθούν και να προσπαθούν και να σέβονται τουλάχιστον τα λεφτά που παίρνουν, θα τους επικροτούμε σε αντίθεση με κάποιους άλλους που περνάνε μία μόνιμη καθαρά Δευτέρα και πετάνε έναν αετό διαρκώς. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook διαρκής ενημέρωση και διαρκής παρουσία σε όλα τα δρόμενα, σε όλα τα τεκνομένα. Ανέβασα το Σάββατο μια φωτογραφία απελπισμένη. Δεν περίμενα καν να πάρει ούτε ένα like. Να ασχοληθεί like. Κανείς και συγκλονίσαμε. Ναι, συγκλονίστηκα γιατί ο κόσμος αντιλήφθηκε το δράμα το οποίο όλοι σκεφτόμουν τώρα. Σάββατο απογευματάκι σκεφτόμουν όλο τον κόσμο να είναι στα μπιτσόμπαρα, αυτό, κοκτέιλάκια, μωράκια, δεν ξέρω και εγώ τι. Μωράκια ενώ μωράκια με τσουγκράνες, αυτό που σας παντανεύρα. Φαγάνες. Και εγώ καθόμουν και έβλεπα ΑΕ Χρυσού, Οδυσσέας Αναγέννηση. Σε ένα μάτς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέροντα για τα play-out της πρώτης κατηγορίας του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος των Σερών. Κέρδισε ο Οδυσσέας Αναγέννησης με 0-3. Αλλά και οι δύο ομάδες είχαν σωθεί, οπότε δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Και πήγαμε και είδαμε αυτό το μάτς. Έτσι. Διασκέδαση, σου λέει ο άλλος. Ο κόσμος όμως συμμερίστηκε τη δικιά μου απελπισία. Τη δικιά μου χαρά. Ναι, γιατί λόγω επειδή είσαι. Και με υποδέχτηκε με θέρμη. Δεν έδωσε 315 like το λόγο επειδή. Δεν έχουμε κάνει για άλλα κι άλλα. Σαλπικίδι να βάζουμε που είναι ο top liker, δεν παίρνει τόσα. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι κοντά και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πέρα από την πλάκα, πάτε δείτε τέτοια μπαλίτσα για να τελειώνουμε. Να αφήσετε όλα τα υπόλοιπα γιατί αυτό εκεί, όχι εμείς σας κάναμε αυτό, εμείς μας κάναμε το άλλο, τους άλλους γιατί τους τιμωρήσατε. Γιατί και με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στο ΣΕΦ, πάλι θα γραφούνε αυτό, διώχνετε τον κόσμο, υγιείς, σκεπτόμενοι φύλαθλοι να απομονωθούν, να. Δεν πρόκειται. Όχι, αυτό βέβαια. Είπα. Δεν έχει γίνει ποτέ, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, δεν είναι ματαιότητα αυτή που μας διέπει, είναι ρεαλισμός. Γιατί το ίδιο να γινόταν σε μια αντίστοιχη περίπτωση, ας πούμε, να ήταν ο Άρης. Και στο ΆΚΑ να συνέβαινε αυτό. Και στο ΆΚΑ. Και στο ΆΚΑ. Ή εδώ λέμε, ρε παιδί μου, έρχονταν το πλήρωμα του χρόνου που ΠΑΟΚ και Άρης γινόταν πάλι κρατεί στο μπάσκετ. Ναι. Σκέψου τώρα, ας πούμε, Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης τελικό, να παίρνει ο ένας το πρωτάθλημα στην έδρα του άλλου. Ναι, όχι. Τελείωνε ποτέ παιχνίδι. Όχι. Όχι. Οπότε να μην έχουμε βγαίνουμε. Έχουμε να δούμε παιχνίδι να τελειώνει τη δεκαετία του 90. Οπότε να μην βγαίνουμε τώρα και εδώ οι. Αν παίζαμε εμείς θα ήταν όλα αλλιώς. Ναι, όχι. Αυτοί οι τέτοιοι που κάνανε όλοι είναι στο ίδιο καζάνι ξεκάθαρα και δεν είναι αφορισμός αυτός. Είναι μια πραγματικότητα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν όλοι οι φιλάθλοι παύλα οπαδοί. Οπότε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Συνεχίζουμε και του χρόνου, ίσαλα με υγεία. Λοιπόν, το νηφικό που φορούσε η Γιάννα Σαββίδη. Εγώ λέω τα δικά μου, αλλά Κατερίνα, και εγώ ψάχνω τα δικά μου. Ο καθένας ό,τι του φανεί. Για πες. Το έχει σχεδιάσει ο Έλλη Σαμπ. Έτσι να τα λέμε και αυτά, θα σέβεστε. Είναι από το Λίβανο. Mm-hmm. Και έχει οικομόδας, ο οποίος ασχολείται ως επιτοπλίστων με νηφικά. Να τα μας, να τα μας. Το οποίο νηφικό που φόρεσε η Γιάννα Σαββίδη, το κυκλοφόρησε σε κολεξιόν τον Σεπτέμβριο. Έτσι. Γιατί η ενημέρωση για τους αθλητικούς γάμους προφανώς. Μόνο εδώ. Μόνο στο λόγο επειδή.
2-31-087-3-8 τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Μην όταν αρχίσουμε μετά και συζητάμε για τις έρευνες και αυτά μας παίρνουν. Δεν θα βγάλω κανένα τώρα, άντε. Τα πήρα. Γιατί τι έγινε. Ναι, μωρέ. Άμα αρχίσουμε τίποτα έρευνες αυτά εκεί, τα επιστημονικά, θα αρχίσουν όλοι να έρθουν. Να λένε το μαγνέτο, το μακρύ και το κοντό. Τώρα που κάνουμε υψηλότατη αθλητική ανάλυση και δίμπα και τυχή. Τίποτα. Τίποτα τέτοιο. Καθένα σε αυτή την εκπομπή έχει τη θέση που του αξίζει. Μήπως να αρχίσουμε. Ελλάδα, αυτό δεν έφερε. Τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά στα αμέτωπα. Πάω και ακόμη μια χρονιά σκηνικό αβεβαιότητας με προπονητές, με αυτό, με πλάνα τριετίας, με καινούργια αρχή. Με. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι έχει γίνει. Ποιος καταλαβαίνει, σάμα της. Ο Ίβιτς. Ναι. Είναι πετυχημένος. Εξαρτάται πώς το βλέπεις, επειδή πήρε κύπελο. Ναι, είναι κάτι που ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει κάθε έλα, χρόνο. Έλα το κυπελάκι, 14 χρόνια κύπελο. Τι λες καλέ, δεν είναι αυτό πολύ. Την προηγούμενη φορά έχει να πάρει 16, οπότε έριξε το, το πι και τη στάθμη. Βγήκε δεύτερος. Ναι. Αλλά απόλεσε, δεν βγήκε δεύτερος, απόλεσε τη θέση του προνομιούχου και το πλεονέκτημα. Στην κανονική σεζόν και τελευταίος. Και εδώ πέρα είχαμε ένα θεματάκι στο τέλος. Με πολύ και με όχι καλή αγωνιστική παρουσία. Και ο ΠΑΟΚ φάνηκε σαν τον Ολυμπιακό των μπασκετικών να κλατέρνει στα όχι, play-off. Ότι κλάταρε. Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Παράλληλοι. Δεν φεύγει σαν επιτυχημένος. Δεν το νομίζω να φεύγει σαν επιτυχημένος. Είναι η αλήθεια, διότι προσωπική μου άποψη, όλη ήταν μια ταραγμένη χρονιά με τον Βλάντα και όλα αυτά που γίνανε και κυρίως με ορόσημο το παιχνίδι του Ατρομήτου και το ένα και τα αλλιώς και τα αποδυτήρια και αυτό και τέτοια. Μάλιστα. Ο Τσαβέλας παρόλα αυτά παίρνει κούπα. Ναι. Έτσι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα σας από Ελβετία. Καλώς το Αράου. Καλημέρα. Να, Ελβετία, Τζόρτζια. Τι λέγαμε, Ελβετία μας φάνηκε. Λογικό. Λογικό μ' ακούγεται, ναι. Ναι, τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ. Ακούω παντρεές και τέτοια, τι γίνεται. Καλά, να. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Τους παντρεύουμε σιγά σιγά. Παντρεύουμε έναν ένα. Συμπαντρεύεσαι, έμαθα. Όχι. Ψάχνεις για νηφικό. Εγώ ψάχνω γενικότερα για νηφικό. Νηφικό. Νηφικό επεισόδιο. Ναι, ναι. Γενικότερα. Έχεις τίποτα να μας προτείνεις. Ψάχνω γενικότερα για νηφικό, ναι. Έχω μια ιδέα, είστε λάθος και δημιουργή. Από δίπλα δεν μπορεί να δώσει πατήματα να πάρει κουκάλα και δίπλα. Τι και κυρία. Ψάχνω. Κυρία, όχι ακόμα. Δεσποινής, παρακαλώ. Όλες είναι οι δεσποινίδες σήμερα, όλες είναι κυρίες. Εμείς διατηρούμε τους τύπους, διότι είμαστε και βασιλικοί. Σιγά εσύ. Παλαιών αρχών. Έτσι, παλαιών βεβαίως. Με ζαμπούνι μεγαλώνουμε. Σήμερα οι νέοι δεν αλλάξαν σύστημα. Εσείς νέοι δεν είστε. Ναι. Μεσήλικες θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, το παίζουμε. Ναι, τζόβενι. Ναι, για πες. Κοίταξε, σήμερα δεν ψάχνουν πρώτα για νηφικά και για ορχήστρες και για κλέφια. Γιατί ψάχνουν. Λάθος είστε. Πρώτα ψάχνεις το γαμπρό, κάνεις κάνα δυο παιδιά και μετά παντριά και βαφτίσια τα κάνουν όλα μαζί. Α, για να γλιτώνουνε. Ψέματα λέω. Όχι, έχει μια λογική γι' αυτό. Ότι λογική έτσι είναι, έτσι πιάνουν τώρα. Για να γλιτώνουν. Εσείς ψάχνετε πρώτα νηφικό. Εμείς είπαμε να τα κάνουμε με τη σειρά, πατροπαράδοτα. Ναι, έτσι πατροπαράδοτα, διότι είμαστε παραδοσιακοί. Γιατί βλάχοι κουγάμου θα κάνετε. Τι, μόνο οι βλάχοι παντρεύονται. Οι άλλοι δεν κάνουν. Ή ποντιακό γάμο θα κάνετε. Ούτε καν. Αθλητικό γάμο θα κάνετε. Βαθύτατο αθλητικό. Αθλητικό, θα καλέσουμε όλους τους προέδρους των ομάδων. Δεν υπάρχει αθλητικό. Γιατί για αυτόν που είπες που ήταν που περίμενε στην μπασκέτα που πίσω περίμενε στον αγώνα. Ναι, ο Τάκης, αυτό ο Τσικαλάς. Αυτό είπα και εγώ, δεν τον καλέσανε στο γάμο. Δεν τον καλέσανε και εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ πρώτα. Τον καλέσανε, δεν πήγε. Α, μάλιστα. Ήταν συναχωρημένος. Όχι, πριν, μα ήταν πριν. Πριν ήταν ο γάμος. Πριν ήταν ο γάμος. Έγινε μπάμπι μου, συγχαιρετούμε να κάνουμε διαλυματάκι. Ναι, να κάνετε διάλειμμα για να κάνετε μερικές διαφημίσεις, να κουνουμίσουμε γιατί αλλιώς θα το κάνουμε το μαγαζί. Δεν παντρευόμαστε λοιπόν, ποτέ. Να σε καλά. Όπως πάτε εσείς δεν θα παντρευτεί καμιά φορά. Δεν πρώτα νηφικά δεν ψάχνουνε.
Πρώτα τον γαμπρό, παιδιά, και μετά. Πρώτα να αλλάξει ώρα εκπομπή και μετά. Έγινε, τσάω, τσάω. Με 6 ώρα το πρωί εκπομπή. Πού να. Δεν παντρεύτηκε κανείς. Λοιπόν, θα πάμε να διαλυματιστούμε, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή 7 και 3 είναι, 7 θα πει ο χορηγός της ώρας. Εντάξει, μικρό το κακό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Λίμπερο 107,4, Δευτέρα 12 του Ιούνιου, καινούργια εβδομάδα. Σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Αν μας το επιτρέψει βέβαια και ο καιρός του Σαββατοκυριάκου. Να μην έρθει ούτε αυτή τη βδομάδα. Είναι μέχρι να αποφασίσουμε εμείς να εκδράμουμε στις παραλίες. Και από εκεί και πέρα θα ξοκίσουμε και το κακό. Έχω και το άλλο Σάββατο ένα χάμο. Από τις 25 και μετά. Εντάξει, θα το κανονίσω. Κατοψυχία μας δεν έχει όρια. Άμα δεν πάμε εμείς θα μην κάνει κανείς μπάνιο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Αυτό που θα δεις, σαν σήμερα ξεκινάμε τώρα τους εορτασμούς, κάθε χρόνο μνημονεύουμε. Για πες. Αυτήν την θα καταλάβεις γιατί μιλάω. Σαν σήμερα στις 12 Ιουνίου του 2004, ναι, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Διεξαγόταν στα γήπεδα της Πορτογαλίας, επικρατώντας με 2-1 της διοργανώτριας τότε χώρας, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου, με γκολ του Καραγκούνη, μια σουτάρα έξω από την περιοχή μόλις το 7, ναι, με το πέναλτι του Μπασινά, τα θυμόμαστε όλα, έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μας τόσο πολύ που τα έχουμε δει κιόλα σε βιντεάκια μετά. Με το πέναλτι του Μπασινά στο 51, ενώ η Πορτογαλία είχε απλά μειώσει σε 2-1 στις καθυστερήσεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν τότε που γεννήθηκε και αυτό το περιβόητη ρίση του Χελάκη, το πειρατικό. Από πού ξέρεις γιατί βγήκε αυτό? Για πες. Γιατί ο Χελάκης περιέγραφε την τελετή έναρξης, ναι, όπου δείχνανε κάτι καράβια, κάτι γαλέρες, κάτι αυτά κογκισταδόρ. Οι κογκισταδόροι ήταν οι Ισπανοί. Τέλος πάντων, και οι Πορτογάλοι ή το μεγάλοι κατακτητέ, και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα θα χωθεί κάπου τσούπα ανάμεσα σε αυτές τις γαλέρες ως πειρατικό για να καταστρέψει τους ιμπεριαλιστές εκείνης εποχής, Πορτογάλους. Όπερ και γένετο. Βγήκε προφητικό. Και ξεκινάει μια περίοδος περίπου ενός μήνου όπου μνημονεύουμε καθημερινά, κάθε χρόνο, αυτή την τεράστια πορεία της εθνικής μας ομάδας. Τότε περάσανε ήδη 13 χρόνια. Παναγιά και Χριστέ. Μεγαλώσαμε, δεν λες τίποτα. Η Ελλάδα, η οποία την Παρασκευή απέσπασε θετικό αποτέλεσμα μέσα στην Βοσνία Αρζεγοβίνη. Τι κάνουμε? Δεν το είδε στο μάτς. Τι δουλεύεις, μωρέ? 0-0. Σε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι, φοβόταν ο Γιάννης το Θεωρητικό και το Θεωρητικό το Γιάννη. Με λίγες φάσεις εκατέρωθαν. Η Ελλάδα ίσως έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία να κλέψει τη νίκη προς το τέλος της συνάντησης. Αυτό του Μάνταλου. Με το Μάνταλο. Που το κράζαν όλοι. Ναι, εντάξει. Ήτανε λίγο... Κατάλαβα ότι κάτι έχασε. Ήταν λίγο κλάους. Ήταν λίγο κλάους το γκολ. Παρ' όλα αυτά, το 0-0 θεωρείται ως θετικό εφόσον η Ελλάδα πάρει τα εναπομείνατα παιχνίδια, νομίζω 3 έχει. Έχει και το Βέλγιο στην έδρα της. Με το Βέλγιο και έρθει 0-0. Είχε χάσει, είχε απολέσει την πολύ σπουδαία νίκη στα Χασομέρια. Και η Βοσνία έχει το Βέλγιο. Οπότε εκεί ποντάρουμε. Στο Βέλγιο. Ναι, στο Βέλγιο πάνω απ' όλα. Για να κατακτήσουμε την δεύτερη ουσιαστικά θέση που θα οδηγήσει σε μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Εθνικών Ομάδων, το λεγόμενο Μουντιάλ, το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Μάλιστα. Του χρόνου δηλαδή. Του χρόνου βέβαια, πάμε τώρα από Σεπτέμβριο, τελειώσαν και εκεί οι διοργανώσεις. Δεν έχουμε σε τίποτα να ελπίζουμε, δεν έχουμε τίποτα να πιστεύουμε. Ήρθε η στιγμή να φτιάξει το καιρό, νομίζω. Γιατί σιγά. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία του καλοκαιριού. Είναι η αλήθεια. Όσο να είναι, τελειώσαν και τα τένις που βλέπεις εσύ. Ναι, βλέπω. Πες μου, τι έκατσες τώρα να δεις, Ρολάν. Το είδα όλο. Πόσες ώρες κράτησε, κανένα τίποτα. Τίποτα, το ξεπέταξε. Δυόμιση ώρες, πόσο? Σκέψου ότι το πρώτο ήταν 40 λεπτά. Αν είναι δυνατόν, εκεί μας καταντήσανε. Δηλαδή, τι Ρόλαν Γκάρος, ούτε 3 ώρες δεν κράτησε. Είναι δυνατόν. Πώς βλέπουν τένις, ρε, 4 ώρες. Ωραίο. Τι ωραία, πατ κιουτ, 4 ώρες. Γιατί το κάνουνε? Νομίζω ότι το μόνο που δεν μου αρέσει το τένις είναι αυτή η ησυχία. Ησυχία. Δηλαδή, να θες να σχολιάσεις κάτι με τον διπλανό σου, ναι, θα τα ακούς όλο το γήπεδο. Να πεις, θες αυτήν εδώ κάτω? Ναι, να σχολιάσεις ένα καπέλο. Στεφάνο, τι την έχει. Να θες να πεις καμιά ωραία αθλητική πληροφορία, ναι, και να μην σου κάθεται. Και
Κοίταξε, αν το φέρουμε στα μέτρα μας εδώ στην Ελλάδα και το κάνουμε με πατέντα, αν μπουν οι ομάδες, αν μπει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ναι, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΑΕΚ. Είδες το 33-33-33, τώρα το έσπασα. Το έχεις το κάνει. Κάνει... Πόσο είναι το μισό του 33? 16,5. 16,5. Τα είπα και εσύ. Αν το φέρουμε και το πατεντάρουμε κατά τα ελληνικά πρότυπα, νομίζω θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον το τένις. Ήδη ως Έλληνες το είχαμε καταφέρει πριν από χρόνια. Ναι. Με τον Παγδατή δεν πηγαίνανε και κράζανε. Και στη, στα... και στη Λένα Δανιλίδου πηγαίνανε και κράζανε. Ναι, εδώ στα ελληνικά. Δείχνουμε ποιοι είμαστε. Αλλά 4 ώρες πάτιου το όχι πλεονέκτημα. Όχι αυτό. Όχι το πένσο. Όχι δεν είναι πόντος. Όχι game, όχι πόντος, όχι το ένα, όχι το άλλο. Θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο βολεϊκό το τένις, νομίζω, για να αποκτήσει. Βολεϊκό με τα νέα δεδομένα, όχι με τα παλιά. Με τα νέα, γιατί το παλιά. Αλλαγή, πόντος, ναι, το ένα, ναι, το άλλο. Ναι. Παρ' όλα αυτά το τένις έχει τους πιστούς φιλάδους. Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα στάτους παρά αγωνιστικής προσέγγισης. Το πιο αστείο είναι βέβαια ότι βλέπουμε κάθε φορά που έχει ένα μεγάλο τουρνά, κυρίως στα Grand Slam, ναι, βλέπουμε να αποστάρει κόσμος αυτό, εμείς εδώ, ναι, οι άρρωστοι του Φέντερ. Πώς το λένε, Φέντερ, δεν το λένε, τον Ελβετό. Ναι, ναι, ναι. Του Ναδάλ εκεί, τον... γιατί δεν πήγε ο Φέντερ σε αυτό το τέτοιο. Γιατί δεν είναι καλό στο χώμα. Α, έτσι πάει. Mm. Άλλο στο χώμα, εσύ στο χώμα και εγώ στην πλάκη. Ναι. Που είναι καλό στα χορτάρια. Είναι καλό στα χορτάρια. Και δεν είναι καν και Ολλανδός, είναι Ελβετός μάλιστα. Και ο Άντι Μάρεϊ, ο οποίος αποκλείστηκε από τον αντίπαλο το χτεσινό του Ναδάλ. Τώρα πότε είναι το επόμενο Grand Slam, ξέρουμε. Κάτι να βρούμε να, κάτι να ασχολούμαστε. Κάτι και η φόρμουλα φέτος είναι για αυτή πάλι έτσι. Δεν έχει πολλές δοκιμάσεις, δεν έχει πολύ θέαμα. Επίσης το τένις είναι το άθλημα όπου το ακριβό εισιτήριο είναι στο πέταλο. Αλήθεια. Ναι. Αυτό δεν το, αυτή την άχρηστη πληροφορία δεν, γιατί? Για να φας τον μπαλάκι γιατί στα μούτρα και να γουστάρεις. Έχεις καλύτερη οπτική. Βλέπεις στις γραμμές. Βλέπεις τα οπίστια. Άντε ρε. Βλέπεις καλύτερα τις γραμμές. Τι λες ρε μεγάλη, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Γι' αυτό και στα ηλεκτρονικά που έχω παίξει τένις και ξέρω. Για πες. Παίζεις από πίσω βλέπεις. Δεν τα βλέπεις ας πούμε στα πλάγια στο ποδόσφαιρο. Έχει το πεταλάκι. Τα ακριβά εισιτήρια είναι στο πέταλο. Στο πεταλάκι. Τι μάθε μόνο στο λόγο επειδή τέτοιες άχρηστες πληροφορίες κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και όλοι έχουν γυρίσει τη Βελώνα. Γιατί σου λέει Δευτέρα είναι για να μην γκρινιάξουμε, γιατί δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ προπονητή, γιατί ο Άρης δεν ανέβηκε, γιατί ο Ηρακλής δεν θα πάρει αδειοδότηση. Αυτή δεν γιατί είναι η πραγματικότητα. Να μην πάρει. Δεν θα πάρει, λες γιατί εσύ. Γιατί να μην πάρει. Ξέρω εγώ καλά, έχουμε δει πολλά, έχουν δει τα μάτια μου. Που με λέει και αυτό σου φέρνει τρόμο. Όχι τρόμο. Ναι, και ο Ηρακλής φέτος έχει αντιστρέψει τα πάντα νομίζω στο ποδοσφαιρό. Ξεκινήσαμε από το ότι είναι σίγουρο που πέφτει. Ναι. Δεν έπεσε. Δεν θα βγάλει τη χρονιά. Θα διαλυθεί στο μέσο τη χρονιά, ναι, σαν την νίκη Βόλου. Ναι, θα έτσι φύγει από το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Δεν συνέβη τίποτα από αυτό. Μετά πήγαμε ότι δεν θα πάρει αδειοδότηση γιατί δεν πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις, δεν είναι πληρωμένοι οι παίκτες. Τελικά το διαιτητικό του επέστρεψε και τους βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με την αδειοδότηση. Έχει να κάνει με το ότι υπήρχε μια οφειλή στον Μπουκουβάλα που ήταν λίγο αμφίσιμη. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει. Ναι, τώρα είμαστε να λες δούμε. Να πάρει και φάκελο. Ξέρω. Εντάξει, άμα κερδίσει και τον Κομπότη, τι να πω. Αυτό θα είναι σημάδι των καιρών, έρχεται, ναι, το τέλος. Αν καταφέρει ο Κομπότης να χάσει, θα είναι σαν τον Ολυμπιακό το φετινό ο Κομπότης. Ναι, μπορεί. Με αυτή την προοπτική. Αλλά νομίζω ότι στην Αθηνική Θεσσαλονίκη αυτά μας αρέσει να ασχολιόμαστε. Έχουμε τώρα, να ασχολούμαστε. Είναι ναι, ωραία, τώρα τι να πιάσουμε. Τένις και τέτοια, γι' αυτό και καλοκαίρι. Όχι ρε παιδί μου, λίγο δώσε λίγο γκρίνια στο λαό. Γιατί δεν έχει ο ΠΑΟΚ προπονητή, γιατί τι θα γίνει με Ξαφνίδη. Εντάξει, τώρα έφυγε ο Ίβιτς, πότε το πάρει προπονητή. Δώσε στο λαό, μια από τα ίδια. Εντάξει τώρα και εσύ. Και πλάνο τριετίας και βάλε και γκρίνιαξε και κάνε. Και χάλασε την υγεία σου για τα ποδοσφαιρικά και πάνε πλακό σου. Πώς θα γίνει το πράγμα. Τώρα... Μα δεν πουλάει αλλιώς. Δεν κάνουμε χαϊρή. Άντε. Να μην στρέψουμε τον κόσμο να αρχίσει να πλακώνεται μεταξύ του και μετά να λέμε α, αυτά καλό είναι να μην γίνονται και φανατίζουνε και αρρωσταίνουν και δηλητηριάζουνε. Αμάν, αμάν, αμάν πια. Παρ' όλα αυτά, μια παρατήρηση, ναι, για μια και πιάζουμε και τα μπασκετικά, είναι ότι εν τέλει, ναι, βλέπω να αλλάζει πλέον η προσέγγιση η αθλητική σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή. Φέτος είχαμε στο ποδόσφαιρο, ναι, με διαφορετικά κριτήρια. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τη λύση του ξενοδοχείου. Όταν δεν πήγαινε καλά μια ομάδα, τσουπ τους μαντρώνανε μέσα. Μόνο στο box είναι. Και στον Παναθηναϊκό έχει συμβεί. Τους είχαν, ναι, μαντρώσει και στον Παναθηναϊκό, δεν τα θυμάσαι καλά. Ναι. Που σχολιάζαμε σε ποιο ξενοδοχείο είχαν πάει. Ναι, απέδωσε καρπούς. Και... Θυμόμαστε στο μπάσκετ φέτος ότι μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Φενέρμπαχτσε,
το ότι η ομάδα έφτασε ένα βήμα πριν από τη διάλυση. Ναι. Κανονικά με μια απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επιστρέψει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός από την Κωνσταντινούπολη με το λεωφορείο. Ναι. Τέσσερις παίκτες να αρνιούνται, να κινδυνεύουν, ναι, με διακοπή συμβολέου, να γίνεται η ομάδα μπάχαλο, να λένε όλοι ο αλλοπρόσωλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το ένα και το άλλο. Εν τέλει αυτή η απόφαση φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς, αν κρίνουμε το ότι ο Παναθηναϊκός μετά το 1999 ξαναέκανε το break μέσα στο σεφ. Άρα τώρα λες... Και δεν είναι ότι τα ενδιάμεσα χρόνια έκανε ο Ολυμπιακός κάποιο break. Δεν γινόταν break. Δεν γινόταν αυτός break. Που είχε το πλεονέκτημα έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Ναι, βαριά να πήγαινε να έπαιρνε και ένα παιχνίδι εκτός έδρας που δεν, ναι, σημαίνει ότι είναι break. Ο Άρης προσπάθησε φέτος αυτό να το καθορίσει, γιατί πήγαινε με λεωφορείο before the go school. Στα τελευταία, ναι, παιχνίδια βλέπαμε η ομάδα να μετακινείται με τα πουλμαντά. Το οποίο πλάκα-πλάκα είναι εξαιρετικό το λεωφορείο. Εντάξει, και τι να λέει που είναι εξαιρετικό τώρα, δεν κάνει τα κλειδιά. Το είδα. Το είδε, μπήκε, ναι, μέσα. Μπήκα. Τι, πώς μπορεί να είναι ένα λεωφορείο εξαιρετικό. Κατά πρώτον, βλέπουν δεν survivor. Είναι σαν το ίδιο λεωφορείο που ταξιδεύουμε εσύ και εγώ. Να, έτσι, έχει λιγότερες θέσεις. Mm-hmm. Είναι προσαρμοσμένο για ανθρώπους 2 μέτρα και. Αυτό, ναι, απλώνουν τις αρίδες του. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ ωραίες οι θέσεις, δερματίνες, λειτουργεί το κλιματιστικό συνέχεια, δεν είναι σαν τα κτέλ, με wifi. Όχι, και στα κτέλ λειτουργεί το κλιματιστικό, απλά το βάζουνε τέρμα και παγώνεις. Όχι, εκεί πέρα είναι φυσιολογική θερμοκρασία. Εντάξει, φυσιολογική θερμοκρασία για να κρατάμε, για να μην πάθει και καμιά θλάση κανένας αθλητής. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η φετινή προσέγγιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η λεωφοριακή απέδωσε καρπούς και βλέπω από του χρόνου όλες οι ομάδες ίσως να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο μέσο που δίνει μια έτσι διαφορετική αθλητική υπόσταση. Είναι η πραγματικότητα. 2-31-0-287-3-8 και FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, ο παδός του Άρεος, μας διεκαιώνει γιατί εμείς κάνουμε... Τι? Κάνουμε καθαρά αθλητική προσέγγιση και λέει ότι σχολή Λάσκαρη τελειώσαμε, κύριε. Βέβαια. Γιατί αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, ότι η Θεσσαλονίκη κάνει πρωτοπορεί και σε αυτό το τομέα. Άρα έχουμε δύο κούπες πέρα από το γάμο. Άρα ο πραγματικός αυτοκράτορας είναι ο Άρης. Γιατί αυτός έδωσε το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους και τα φώτα του. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον να. Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Παρακαλώ. Μπαίνουμε σε μια μακράν περίοδο. Ναι. Όπου βλέπω ότι ο Μπάμπης δηλώνει άδειος, ναι, πρέπει να πάρεις την μπάλα επάνω σου. Πάρτινα. Ναι. Να μας αναλύσεις όλα τα ζητήματα, ναι, τα οποία ξέρεις εσύ. Βεβαίως. Έχουμε έρευνα στο τελευταίο μισάωρο. Ναι. Νοείται. Πρέπει να έχουμε αβέρτα έρευνες τώρα, γιατί δεν βγαίνει καλοκαίρι διαφορετικά. Βεβαίως. Και μάλιστα δεν ξέρω αν ακούσατε. Άρχισε και κυκλοφορεί, εγώ δεν το διάβασα τίποτα. Το άκουσα από φίλους. Mm-hmm. Ότι θα είναι, λέει, μακράν το πιο ζεστό καλοκαίρι. Α, πάει τα μερομήνια από τα ΘΕΗ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικό καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής είναι το αντίθετο, το πιο ζεστό καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής, ναι, είναι πολύ καλό, αλλά δεν είναι καλοκαίρι ακόμα. Ναι. Διότι η αρινή ησημερία 21. Σωστό, 21. Σωστό. Ηλιοστάσιο. Δεν είναι ησημερία. Ηλιοστάσιο. Ναι, ηλιοστάσιο. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα δεν ξέρω αν το είπες, Μπάμπη, γιατί συνήθως προλαβαίνεις και τα λες. Να πανηγυρίσουμε μαζί με το φίλο μας τον Μάριο, να σταθούμε στο πλευρό του. Ναι. Όλα τα κάστρα πέφτουν, επιτέλους και η Αγγλία πανηγυρίζει ένα κύπελο, παγκόσμιο κύπελο Under 20. Α, ναι. Εντάξει. Δεν το πρόλαβες, ναι, εγώ είμαι με τον Μάριο. Έτσι, μαζί σου. Πραγματικά μαζί του, το φίλο Μάριο. Για τη Θεσσαλονίκη που μια ζωή πανηγυρίζουμε τους K20 τίτλους. Ναι. Και βγάζουμε τα Ετόπουλα, τα Αριανόπουλα, άρα έχουμε τα Αγγλόπουλα βγαίνουνε προς τα έξω. Έχουμε, ναι, έχουμε τα Αγγλόπουλα, όλα γεννημένα, έτσι είναι, έτσι. Κοκκινομάγουλα με φαϊνίδες, ούτε ένα λευκό δεν βρίσκεις, είναι εκείνες οι περίφημες ομάδες κάποια στιγμή που είπαν τρία παιδιά έτσι, της Ελπίδων, τέλος πάντων, Άγγλους, Μελαμψούς, τα παιδιά της Αμερικής, για εκείνο το θέμα του ντόπινγκ, αν θυμάστε, που ήταν προβεβλημένα στελέχη και είπαν ότι βλέπετε τι γίνεται. Παραδέχτηκαν ότι κάνουν χρήση διαφόρων ουσιών για να έχουν καλύτερη αθλητική απόδοση. Και στο τέλος είπανε σφιγγέρια ερώτηση, απήντησαν ότι μόλον ό,τι το γνωρίζουν, ακόμη και αν το γνώριζαν και από πολύ νωρίς, θα το ξανά έκαναν προκειμένου να ζήσουν καλύτερα από τα γκέτο που ζουν και στην Αγγλία. Βέβαια, προφανώς. Δηλαδή, άρα έχει σημασία αυτή η παγκόσμια επικράτηση της Αγγλίας στο Under 20, αν το επεκτείνουμε λίγο. Αλλά δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο σε αυτή τη ζωή, ότι η Αγγλία δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα πουθενά
σε Euro και σε παγκόσμιο κυπελό. Οκ, okay, μαζί της είμαστε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή τώρα να πει ένας παοκτής ότι δεν είναι μαζί με την Αγγλία, για ποιο λόγο να πει. Έτσι, ψάχνει όλους τους loser. Ναι, στο DNA μας. Και νομίζω, έτσι, επίσης κάτι που ήθελα να πω είναι ότι πλέον ο εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ο μπασκετικός Ολυμπιακός μου θυμίζει λίγο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Όταν έχει απέναντί του τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, ο Σφερόπουλος είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Έτσι. Θα μπορούσε να μην δώσει λίγη από αυτή τη... Λίγο κόμπλεξ, βάλτο με στη ζωή σου. Από έτσι, αυτή τη μαγική, ναι, αστερόσκονη, αυτό το κόμπλεξ κατοπιλουμένη, ας πούμε, έτσι που έχουμε εμείς. Εδώ έχουμε γράψει ιστορία, ρε. Μέχρι τα παιδιά μας πήραμε στις πλάτες, θα πανηγυρίσουμε στην παραλία και μας φώναζε η γυναίκα μου στον μπαλκόνι, γύρνα πίσω, γύρνα πίσω, που πας, χάσαμε πάλι. Έτσι. Δηλαδή, τα χρόνια του Άρη και αν έχουμε ζήσει. Έτσι. Δηλαδή... Τελείωσε, φέρε γυναίκα το πουκάμισο, ντύσε και το παιδί, βάλε πάντες να πάνε να πανηγυρίσουμε. Δηλαδή που, το χθεσινό, γιατί πολλοί κόσμος έλεγε από πριν από το παιχνίδι ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, φαινόταν ένας τρόμος, ένας φόβος, μια λιποψυχία των Ολυμπιακών ότι... Μπα, θα μας καθαρίζει ο Παναθηναϊκός, δεν έχουμε καμία τύχη. Κάπως έτσι, ας πούμε, είχα μια τέτοια αίσθηση. Ακριβώς αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ, τον τρόμο που ένιωθε στον Άρη μπροστά, ότι έτσι, αν έφτανε εκεί στο κρίσιμο σημείο, ότι η παιδιά δεν μας παίρνει. Κάτι θα βρεθεί και θα χάσουμε. Καλά, φαινόταν κιόλας ότι ας επιστρέψουμε λίγο πάλι στη σοβαρή θεώρηση των πραγμάτων. Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Ολυμπιακός πήρε πρωταθλήματα, πήρε ευρωπαϊκά. Εντάξει, οκ, μην πει κανείς. Άλλο αυτό. Αλλά λέμε, στα μεταξύ τους ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι. Κοίταξε, την τελευταία διετία, τριετία, το πράγμα έχει αλλάξει. Ή πήγε να αλλάξει, ναι. Ο Ολυμπιακός τον έβλεπε στα ίσια, του έκανε κηδείες πολλές κτλ. Ναι. Ειδικά το περσινό, στο τελευταίο μάτς με εκείνο το τρίποντο του Σπανούλη, στο μάτς που σταματούσε ο Διαμαντίδης, εκεί έλεγες ότι πλέον... Αλλάζει το ρου της ιστορίας. Ναι, παίρνει μια άλλη διάσταση, φεύγει ο Θεός, γίνεται άλλος Θεός στη θέση του Θεού και η μπάλα πλέον γυρίζει και βάφεται κόκκινη. Έλα μου, που δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πολλά όνειρα κάναν και αυτοί, όπως κάναμε και εμείς. Τώρα θα γίνει μπάλα μαύρη, τώρα θα γίνει μπάλα μαύρη, κίτρινη έμενε μπάλα ποτέ. Πάντα. Θα μου πεις από το πορτοκαλί, το κίτρινο ήταν πιο εύκολο. Πού να γίνει μαύρη της. Έλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο εναλλακτικά, Κατερίνα, για την επόμενη χρονιά, βλέποντας τα παιδιά αφενός την ομάδα της Κορνοφολιάς που πανηγύρισε με τον Τάτσο μέσα στο γήπεδο, αφετέρου την ομάδα της Νύψας που έβαλε το τρακτέρ μέσα στο γήπεδο και πανηγύριζε, εγώ λόγω πανθρακικού, έτσι και προτείνω να κάνετε το ίδιο, ψάχνω να βρω κανένα μεταχειρισμένο τρακτεράκι και στη Ροδόπη, γιατί θα παίξουμε β' τοπικό εκεί στη Ροδόπη. Οπότε να πηγαίνω, θα πάρω διαρκείας βέβαια, πάντα και πάντα πρέπει να είμαστε στο γήπεδο, αλλά θα πρέπει να πηγαίνουμε καβάλα σε κανένα τρακτεράκι, γιατί εκεί τα γήπεδα δεν προσεγγίζονται εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, το προτείνω στον κόσμο, κάτι να κάνουμε, κάτι να διαφοροποιήσουμε, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο... Όχι ρε, ναι, για κανένα λόγο, τι, εμείς τα λέμε από το πρώτο λεπτό που βγήκαμε εδώ στο λόγο επειδή, αλλά κανένας δεν μας πιστεύει. Επιμένουν εδώ να ασχολούνται ακόμη με το «Α, ποιον πήρε, γιατί αυτό, το ένα και το άλλο». Επιμένει ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Μπάμπη, ξέρεις τώρα, βαριές κουβέντες πολιτικές αυτές θέλουν νύχτα και τσίπουρο, αλλά τώρα βλέπεις ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα στους μεγαλοπαράγοντες, στους μεγαλοπροέδρους. Καλά, ο Αλαφούζος δεν πρόκειται να δώσει μία, κοιτάει να πάρει κανένα φράγκο, έτσι. Λοιπόν, να του περισσέψει. Ο Μελισανίδης, ξέρουμε, μια από τα ίδια. Ο Μαρινάκης, βλέπεις τι καπνοφουμάρι. Εμείς όλο παίρνουμε το Μαραντόνα, τον Πελέ, τον πονητή, τον Βαϊσβάιλερ, με βοηθό τον Αλέφαντο και ξέρω εγώ, θα κλάψουν μάνες πάλι το τι θα γίνει. Δηλαδή, οι ίδιοι οι τέσσερις μεγάλοι ρίχνουν περισσότερο το επίπεδο. Ναι, για να προσπαθήσουν να κάνουν κάποια βήματα, ποιοτικά βήματα, βλέπεις ότι όλοι σε αυτό μπροστάριδες. Δηλαδή τώρα, όταν βλέπει ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης που έχουν την καλύτερη οικονομική κατάσταση, την ατομική τους οικονομική κατάσταση, βλέπουν αυτό το χάλι που επικρατεί, θα πρέπει ήδη να έχουν φέρει 2-3 παίχτες, όχι μεγάλα ονόματα, αλλά τουλάχιστον πολύ καλύτερους ποιοτικά από αυτούς που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι δεν το κάνουν. Πίσω, ποιος ξέρει τι θα έρθουν πάλι. Έτσι. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, η ώρα, παιδιά. Έτσι, δώσ' την μπάσα. Είναι κατάλληλη, αφού δεν πήρε και κανένας άλλος. Δεν παίρνουν σήμερα. Μα ξεκινήσαμε. Δεν ξεκινάμε. Άμα δεν βγάλουμε λίγο γκρίνια, πώς θα γίνει. Γιατί αυτό, γιατί το ένα. Δεν γίνεται. Ήταν ίσως και η πρώτη Κυριακή που είχαμε παντελή έλλειψη ποδοσφαιρικής δράσης. Ναι. Να μπαίνουμε σιγά-σιγά στο. Η Εθνική δεν ασχολείται κανένας. Ποιος ασχολήθηκε με. Βάλτε, ασχολήθηκαν το Σάββατο. Ναι. Ισχύει. Τώρα δύο μέρες. Τελείωσε.
Από εδώ και πέρα πάμε σε αεραστεχνικά και σε διάφορα αυτά, σε διάφορες έρευνες της κατεύθυνσης. Έτσι, να είσαι καλά. Άντε. Γεια, φιλιά, καλά, καλό δρόμο, πάμε. Καλό δρόμο. Διαφημίσεις και έρευνες, επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4 για κάνα 20 λεπτά και ακόμη στους εθέρες της πόλεως μας. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, καλημερίζουμε τους έσχατους. Έτσι πάντα ξυπνάνε και τους κρατάμε έστω την λίγη συντροφιά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μας αγαπά, το ξέρεις. Κανένας. Όταν λέμε πάρα πολλοί κόσμος, εννοούμε ένα που μας είπε. Αλλά ναι, με έχουν πει ότι Μπάμπη σε προλαβαίνουμε τελευταίο πεντάλεπτο, ίσα ίσα. Εντάξει, πρέπει πιο νωρίς. Τι είναι αυτό σε προλαβαίνουμε τελευταίο πεντάλεπτο. Ο φίλος που έχουμε στη γραμμή, δηλαδή, κορόιδο είναι, καλημέρα. Λίγο κορόιδο είναι. Εντάξει. Κάποιοι σε προλαβαίνουν τελευταίο πεντάλεπτο, τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Βουγιούκα σε προλαβαίνει τελευταίο μισάωρο. Κάπως έτσι. Σιγά έτσι. Κάπως έτσι. Σιγά. Σιγά. Πέταξε την πηγή. Αλλά σίγουρα θα την έφερε. Άκουσα, ήρθε ξέρω εγώ στο 20 λεπτό. Θα την έφερε κανένα θαυμαστή με πορσέ. Γιατί λόγω Σαββατοκύριακου θα φάγε πολύ και θα φοράει και κορσέ. Τριάδα, έτσι για να βρει. Δεν έχουμε ανάγκη από πολύ δροσιά. Τι είναι το πορσέ, το κατάλαβα. Κορσέ εννοεί. Πόρσε, την άλλαξε τόνο. Και εγώ λέω Πόρσε, κάνα Πόρσε, α πούμε, κάνα τέτοιο. Μα σας άμα είχα θαυμαστεί με Πόρσε, Νίκο μου, πίστεψε με, δεν θα ερχόμουν. Δεν θα τη γνωρίζατε κιόλα ραδιοφωνικά. Δεν θα ερχόσουν και γιατί παρακαλώ, τι καλύτερο έχει να κάνει. Γιατί φαντάζομαι θα με πήγαινε σε μια οικιανή ακτή. Ή σε ένα γάμο. Θα ήμουν καλεσμένη σε ένα γάμο στη Μύκονο, θα είχα απομείνει στη Μύκονο. Αυτή με τις Πόρσε είναι one night stand. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, μίλησες προηγουμένως για γκρίνια. Α, λίγο πριν τις 7.30 που ήθελα να πάρω, νόμισα ότι μιλάει ο Σακισλόγλου. Γιατί? Είπαμε, γιατί η Παφρακικός Πασεραϊκός είστε κοντά, ναι. Με όλο το σέβασμα στον αγαπητό Παλιοκαιρίσιο, που θέλει να είμαστε στην ίδια ηλικία, του αφιέρωσες και πολύ καλά έκανες. Μην πω και κανένα δεκάλεπτο τέταρτο. Και πολύ καλά έκανες. Ναι. Συνομιλήσατε και λίγο μπασκετικά. Αφού είμαστε μπασκετική εκπομπή. Όπου ανέφερε. Η μοναδική σε όλα τα Ερτζιανά. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Τη μετάδοση είσαι καλός, αλλά δεν σου παραφύλανε στο κρατικό. Ναι. Να ωραίο θα το πούμε τέλος. Και όταν αναφέρατε ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δηλαδή ο Ολυμπιακός παθαίνει μπροστά στον Παναθηναϊκό, ότι ο Πάοκ. Κοκομπλόκο, ναι, βεβαίως. Ναι, δεν θα λες ο Πάοκ στον Άρη, θα λες ο Πάοκ στον Emperor. Των 22 τίτλων, ναι. Εντάξει, των τριών ευρωπαϊκών και να μην απαρρεχώ γιατί θα σου φάω την ώρα όλη. Ναι, μπροστά στον Παναθηναϊκό. Όχι, καλά Παναθηναϊκός, είπανε μεγάλο respect. Αν και είμαι εγώ με το... Αν και ναι, ο Άρης νομίζω είναι καλύτερος που δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό. Ναι, προφανώς. Ευρωπαϊκό από τα 6 του Παναθηναϊκού. Καθόλου καλύτερος δεν είναι ο Άρης. Τότε μεγάλο τι. Μεγάλο respect στον ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό με τις 6 κούπες. Ή στον ευρωπαϊκό Ολυμπιακό των τριών. Των τριών. Των τριών ευρωπαϊκών. Εγώ είμαι με τον Ολυμπιακό για ευνόητους λόγους. Ναι. Εσύ. Οπότε αυτά. Εντάξει. Οκ. Okay. Μεγάλο respect. Εντάξει. Κι αν δεν αποχωρούσε ο Διαμαντίδης με το χάλι που υπάρχει στον ευρωπαϊκό. Δεν νομίζω. Πέρυσι με Διαμαντίδη δεν έκανε τίποτα ο Παναθηναϊκός. Να τα λέμε κι αυτά. Μα από φέτος ήταν ύπαρξες. Μπαρσελόνα. Η Φενέρ των 32 εκατομμύριων πίσω στο στόμα, η Τσεσεκά των 42 την καθαρίσανε και πάει λέγοντας. 6 πρωταθλητριών, 35 ελληνικά πρωταθλήματα, 18 κύπελα. Α, το πω λόγια για τα ευρωπαϊκά. Εντάξει, ναι, τα ευρωπαϊκά, εντάξει, οκ. Αλλά να. Έπερο. Έγινε, γεια. Εντάξει, οκ. 35. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Τι να πούμε, εντάξει, οκ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά. Εσύ. Η κοπελιά. Η Κατερίνα. Καλά είσαι, Κατερίνα. Καλά είσαι. Ο Σπύρος από το Αριανός. Ο Σπύρος ο Αριανός. Γεια σου Σπύρη Αριανέ. Το κράτο. Χθες πήγα στο γήπεδο, παιδιά, το χάρηκα. Μπορεί να μην είναι στην Αλφα Εθνική ο Άρης, αλλά πάντως εγώ το χάρηκα γιατί κερδίσαμε 2-1 τη Σπάρτη. Τη Σπάρτη, την πρώην ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Να τα λέμε κι αυτά. Ακριβώς. Και μην παραπονιέστε ότι δεν σας ακούμε, μπορεί να μην παίρνουμε τηλέφωνο. Μα έτσι το λέμε τώρα. Για να σας βάλουμε στη διαδικασία να πάρετε. Για μας λυπηθεί ο κόσμος. Θα μπαίνω στα λεωφορεία και θα λέω, είμαστε μια εκπομπούλα. Ναι, μα δεν είστε καημένα, παιδιά. Μόνο που ξυπνάμε στις 5. Μόνο ξυπνάμε. Μεταξύ μας τα λέμε για να... Μεταξύ μας και όλο το χωριό. Έτσι, έτσι.
Να σε καλά, Σπύρο μου. Να χαίρετε όλο το ακροατήριο. Βεβαίως. Και ιδιαίτερα τη φίλη μου την Κούλα. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν πήρε τηλέφωνο. Όχι, όχι, σήμερα είναι Δευτέρα. Ας την αφήσουμε καλύτερα στην ησυχία της. Ναι, ναι, έγινε παιδιά. Χάρη. Να σε καλά, τσάω, τσάω. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και επισημαίνετε διαρκώς τις δικές σας παρατηρήσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μα γόρι μου. Τι να κάνεις? Αν η Δευτέρα είχε φωνή θα ήτανε ο Πάφη. Τι έγινε, πώς πάτε? Καλά μωρέ, εσύ? Είμαι Αγιώρος. Τι, μπράβο. Εκκλησιά, εκκλησιά με τα Γιώρος. Για δώσε ρεπορτάζ από το Άγιο Όρος. Ρεπορτάζ, ναι. Τι να ρεπορτάζ τώρα. Τι βέβαια. Δώσε, τι καιρό να έρθουμε εκεί να κάνουμε ένα διήμερο, τριήμερο να κανονίσουμε. Βοήθησε μας. Όχι οι γυναίκες, απαγορεύονται. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Δεν χρειάζεται σε όλα να είναι και οι γυναίκες. Κάντε μερικά πράγματα και μόνοι σας. Ναι. Ναι, άντρες είμαστε. Έτσι πράγμα. Τεσοστερώνει. Για πέρυσι. Εχθές είχαμε βροχή. Και εμείς. Ψυχάλα. Ψυχάλα. Το σύννεφο έφερε βροχή. Ήταν μια σπίθα στην αρχή. Και εδώ ήλιο έχει. Και μια λέει ψυχάλα. Και ναι. Εσείς είχαμε ωραίο φαγητό. Α, τι είχατε, αυτά μας έφερε. Αρακά, αρακά. Αρακά, και το λες. Και γιατί το λέμε ωραίο. Τον αρακ... Καλός είναι, αλλά δεν το λες. Μέτριος είναι. Ωραίος είναι ο αρακάς, αλλά δεν είναι και για Κυριακή. Απλά εδώ άρχισε πάλι νηστεία. Πάλι εσύ παφούλια, κάθε τρεις και λίγο νηστεία. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα γιατί νηστεύουμε? 15 Αύγουστο. Για το 15 Αύγουστο. Όχι, όχι. Γιατί? Νωρίς είναι. Σε 40 μέρες έχουμε 15 Αύγουστο. Πότε? Σε 40 μέρες. Συγκλονίστηκε. Τελείωσε το καλοκαίρι. Τι έχουμε, σήμερα έχουμε 12 του Ιούνιου. Σε δύο μήνες, σε 60 μέρες, 62. Του Αποστόλη πρέπει να είναι. Αποστόλη του Παύλου. Του Αποστόλη του Παύλου. Αποστόλη, δεν είναι. 30 Ιουνίου είναι. Του Αποστόλη του Παύλου. Από το Γάμα 1. Μάλιστα, το Γάμα 3 μάλλον. Ναι, να μας πεις, άντε, περιμένουμε να μας πεις. Άντε, είσαι το καλύτερο κορίτσι και όμορφο. Να είσαι καλά. Εγώ. Μπακα. Εσύ τι όμορφο, εσύ είσαι άντρες, δεν είσαι. Με αυτά τα μουσια δεν είσαι όμορφος, πες του ξηρί σου. Άντρε, δώσε, πες ένα καλό λόγο, ένα κίνητρο για τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε με υγεία όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Γεια σου. Επίσης, να είσαι καλά. Καλή ζωή. Επίσης, λέει. Μετά από την παρέμβαση του Παφούλια, νομίζω πάντα η εκπομπή πρέπει να κλείνει. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει νόημα. Ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε για το μπάσκετ. Αν στεναχωρέθηκε από την απώλεια του τίτλου. Θα το ξέρει, θα το ξέρει. Γι' αυτό άλλαξε και την κουβέντα και την ατζέντα της εκπομπής. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Για λιγουλάκι ακόμη. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Έλσα, η οποία μας γράφει καλή εβδομάδα. Ξεκούραστη λέει η φωνούλα σήμερα μετά το χωριό. Για εμένα προσωπικά. Ακούγομαι κουρασμένος, Τις άλλες μέρες, σήμερα όχι. Είσαι πολύ καλή κατάσταση. Ναι, εγώ νομίζω μου το λέει λίγο έτσι περιπεκτικά. Όχι, όχι. Δεν το λέει ηρωνικά. Ναι, ότι πήγα και κάνα ζωάρο. Τι έκανα, εντάξει, τι κάνω. Πήγε, ξεκουράστηκε, κοιμήθηκε, έφαγε. Το Σάββατο κοιμήθηκα. Λίγο, μη φανταστεί. Κεράσια έφερε. Γιατί μου κούραση είναι. Κεράσια έφερε. Δεν έφερα. Δεν έχουμε κεράσια. Θα περιμένω από πέρυσι. Δεν σου έφερα, πέρυσι κεράσια. Α, εντάξει, αύριο. Σήμερα θα έρθουν τα τεράστια. Δεν έχει πολλά κεράσια είναι η αλήθεια. Γιατί είχαμε πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Τα κεράσια γενικότερα είναι ένας πολύ ευπαθής καρπός. Ναι. Αν με την παραμικρή βροχή και με την παραμικρή άστατη έτσι, καιρική συνθήκη, μπορεί ο καρπός να φθαρεί. Λέω τώρα πρόλογο τι να είναι, γιατί δεν έφερα κεράσια. Κατάλαβες. Μα είναι εξαιρετικά τα άσπρα τα κεράσια που φέρνει. Σου είχα φέρει τα άσπρα, εκατονταετία δέντρο και βάλε. Μόνο εμείς. Άσπρα κεράσια, τα ξέρω. Άσπρα κεράσια, τα όνειρά μας. Για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες με αυτά και με αυτά, Κατερίνα μου. Είναι 8 παρά 6 και δεν θα προείπαμε ντεμέξ σήμερα, θα πούμε κάποια έρευνα. Πάλι με. Πού να προλαβαίνεις 6 λεπτά, δεν προλαβαίνεις να ξεπετάξεις.
Εγώ προλαβαίνω. Εσύ προλαβαίνεις, αλλά δεν δίνουμε την, την υπόσταση. Εντάξει. Αυτή την... Δεν ξέρω αν έχεις κάτι σύντομο. Διότι κάτι σύντομο. Είπαμε, υποτίθεται, δεν έχει αθλητικά, δεν έχει αθλητικά και πάλι μιλήσαμε μόνο για αθλητικά σήμερα. Έχω τον Mike James, ο οποίος έχει κλείσει εισιτήρια να φύγει στη Μύκονο και τον παρακαλά να μείνει. Το Geist, γιατί... το James, συγγνώμη. Ο James είναι. Σου έδωσα λάθος πληροφορία έξω. Ο, ο Mike κάνει... James ναι. έχει κλείσει εισιτήρια να φύγει σήμερα το πρωί για Μύκονο. Τα είχε κλείσει, χάσει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή αυτό θα πήγε να κάνει ζωάρα, ναι. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει τη φιέστα. Έχει 9 ώρα το βράδυ που θα έχει φιέστα στο Άκρη και τον παρακαλάνε να αλλάξει το εισιτήριό του να το κάνει για αύριο. Ναι, αλλά αυτό ανένδοτος. Τους λέει, έχω κλείσει με τους φίλους μου, έχουν έρθει λίγο από την Αμερική για να πάνε όλοι μαζί διακοπές στη Μύκονο. Τέτοιους ερχόμαστε και τους δίνουμε ψωμί αυτούς τους. Δεν θέλω να πάει μπουζούκια δηλαδή, αυτό θέλω να μας πει ο Τζέιμς. Δεν νομίζω ότι έχει μπουζούκια Δευτέρα βράδυ. Κάτι θα ανοίξουν. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν έφερε ολόκληρο τραγουδιστή από την Αθήνα, να τα καταγγείλουμε και αυτό για ακόμη μια φορά. Κυριακή άνοιξε γνωστό μαγαζί μπουζουξίδικο εδώ της πόλεως για να εορτάσει την κατάξυση του κυπέλου με τραγουδιστή τον οποίο τον έφερε από την Αθήνα. Ναι. Τους. Εμείς εδώ τι θα γίνουμε. Δηλαδή για ποιον. Κλέφτες. Εμείς... Κλέφτες. Να μας καλέσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να πάμε να τραγουδήσουμε σήμερα στη φιέστα του Παναθηναϊκού. Διότι δεν τιμάμε τα δικά μας τα παιδιά, εμένα δηλαδή που έχω δηλώσει ότι η αίθουσα και η ορχήστρα διατίθεται δια γάμου, συναισθιάσεις, επαιτίους, πανηγυρισμούς τροπέων, τίποτα. Είδες, άμα θέλουν οι ομάδες. Στην πόλη και δεν ανοίγουν. Δεν θα ανοίξουν τώρα και τον Παναθηναϊκό τα μπουζουκιά. Σίγουρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εσένα αγόρι μου σε λένε Πετσινόπουλο. Άμα δεν είσαι Πετσινόπουλος, πώς θα σε καλέσει ο ΠΑΟΚ? Μάλιστα. Πολύ καλό και αυτό. Μάλιστα. Όχι, καθόλου καλό. Από εκεί και πέρα, ο Τζέι δεν τα κάνει τα μπουζούκια. Αν και έχει και στην Μύκονο μπουζούκια, αλλά άνθρωπος που κάνει κλαρίνα. Στην Μύκονο, κλαρίνα. Έχει κλαρίνα στην Μύκονο. Δεν νομίζω. Αυτό και δεν είναι καλό. Να, ωραία, να ανοίξουμε ένα μαγαζί με κλαρίνα. Τιά και τέτοια στην Μύκονο. Αν δεν κατάλαβες τι κλαρίνα, την τρομπόνια, πάλι εσύ φταίς, εγώ δεν φταίω. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πού να πάει το μυαλό μου τώρα. Εσύ βέβαια, μικρό παιδί. Μάλιστα. Μήπως να πάμε να ανοίξουμε ένα μπουζούκι. Επειδή είσαι η κατεξοχήν μπασκετική εκπομπή. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Όλο του ραδιοφωνικού κόσμου της Θεσσαλονίκης και επειδή. Τώρα καταπιάστηκα μαζί του τον άνθρωπο με μεγάλη συμπάθεια του παλιοκαιρίσιου, συζητάτε. Ναι, ναι. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, του ζητήσει τη γνώμη για το σουτάρισμα από τον Γιούγκο Πορτοφολά στον Σούλη. Ενώ του οφείλονται μισθοί, αυτά τώρα είναι από πρώτο χέρι και μπορώ να σου φέρω στοιχεία, τουλάχιστον 3 ετών. Έτσι. Και μέσα σε ένα απόγευμα αποφασίσαν 3 άτομα, ο Γιούγκο Πορτοφολά, κάποιο από τη Καβάλα που δεν τον ξέρει η μάνα του, είναι 150 κιλά και το παίζει για αυτήν σύμβουλος της Γιάλου, αρχηγός αποστολής να πούμε, οι οποίοι αμείβονται κανονικά και αυτοί που παίζουν και αυτοί που προπονούν όταν περισσεύει κάτι παίρνουν. Και να μην ξεχάσω να πω ότι αυτή είναι και διοίκηση πρωτοδικείου. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε. Θα τα ρωτήσω, βεβαίως. Αυτή τη γνώμη του, γιατί να τον πω, το πιο βασικό είναι ότι πριν 6-7 χρόνια, όχι λιγότερο, εκεί γύρω, όταν είχε την ευκαιρία της ζωής του, πριν πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπαρτζόκα, του έκανε επίσημα τέτοια κατεύθυνση. Ο οποίος, πες να τον ξαναπάρει τον Μπαρτζόκα τώρα. Του είπανε σημαία του πάω Κοσούλη. Έτσι. Δεν φεύγει με τίποτα για να τον σουτάρει κάποιος. Μάλιστα. Γιούγκο Πορτοφολάς. Εντάξει, έγινε. Αυτός είναι και προδότης γιατί πήγε στην ΑΕΚ. Εντάξει, έγινε, άντε, γεια. Πού έρευνε, κάψα τώρα. Ναι. Μπράβο, όρεξε 8 παράδειο. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Νίκη, η οποία μας γράφει: όλοι έχουν πάει για μπάνιο εκτός από μένα. Ναι. Όχι, Νίκη. Και εμείς δεν πήγαμε. Και η Κατερίνα δεν έχει πάει για μπάνιο. Έχεις πάει για μπάνιο, καλέ. Όχι, καλέ. Να τα. Να μιλάς και πολλοί κόσμος δεν μπορεί έχει πάει. Να πάω την Τετάρτη όμως. Να πας την Τετάρτη, επειδή λένε ότι θα έχει καύσον και από τώρα όλος ο κόσμος συζητά για την Τετάρτη που θα έχει. Α, όχι, γιατί βολεύει. Α, γιατί βολεύει. Πού θα πας, εμένα δεν με είπες. Κάπου εδώ κοντά. Κάπου εδώ. Ενδιαφέρεστε. 34 βαθμούς θα έχει, λέει, την Τετάρτη. Α. Με καθαρότατο ουρανό. Να σε πάρουμε και να πάμε. Ναι, δεν θέλω Ηράκλεια. Όχι, καλά. Από το λέω. Πιο μακριά. Πιο μακριά, έτσι να με πάτε κάπου απόμερα. Ναι. Κάπου μαγευτικά. Σιγά σιγά το λόγο, επειδή ολοκληρώνει την σημερινή του αθλητική πανδεσία, νομίζω και ότι. Μόνο. Ναι, είναι η τελευταία Δευτέρα της σεζόν που θα είχαμε τόσο εκτενή ενημέρωση περί των πεπραγμένων και των δεδομένων που. Είχαμε να ραδιάσουμε μπροστά. Δεν νομίζω τώρα την επόμενη Δευτέρα να έχουμε κάτι τόσο μεγάλο.
Καλά, κάτι θα βρεθεί. Κάτι θα βρεθεί να πούμε. Αλλά εντάξει, σε αγωνιστικό επίπεδο τουλάχιστον. Το οποίο προφανώς δεν ενδιαφέρει κανένα. Το άγχος, ποιο προπονητή θα πάρει ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο. Πλάνο τριετίας, ναι, λίγο γκρίνια. Λίγο γκρίνια. Πότε θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες. Πώς μ' αρέσουν οι προετοιμασίες. Πάλι Ολλανδία. Μ' αρέσουν και τα φιλικά προετοιμασία. Εμένα μ' αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ και το έχω πει. Θα κάνουμε εκτενή αφιέρωμα στα κλεισέ τη προετοιμασία. Αλλά τα πολλά κιλά υδρότα και το δεν θέλει να χάνεται στο τάβι μια ζωή ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Αυτό, αυτό θα μου μείνει. Κέρδισε το ποδοβόλε και ούτε καθεξής. Θα αφιερώσουμε εκπομπή στα κλισέ της, των προετοιμασιών όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Ναι, κάτσε, βρε παιδί μου, να πάνε τα παιδιά λίγο Μύκονο και εσύ βιάστηκε. Για Μύκονο τώρα. Πού θα πάνε, δεν θα πάνε Μύκονο. Δεν, ξέρω δεν έχουν κλείσει στήλια. Θέλω να κάνει ρεπορτάζ την επόμενη Δευτέρα γιατί θα έχουμε. Θα μπει στο Instagram, θα έχουμε τι πρώτε αναρτήσει. Ναι, ακούτε. Έτσι, ποδοσφαιριστέ, σα ψάχνουμε. Λοιπόν, σα εγκαταλείπουμε 8 η ώρα το λόγο επειδή ολοκλήρωσε. Νομίζω ότι το Instagram μου έχει περισσότερους ποδοσφαιριστές από οποιοδήποτε άλλο. Έτσι, οι φίλοι μου δεν έχουν Instagram, αλλά το... έχουν ποδοσφαιριστές. Και εγώ που έχω την δηλαδή, κατάφερα. Λοιπόν, ανεβάζεις branch. Να ανεβάζω branch. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθήσω ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μια πολύ ωραία και ξεκούραστη. Εβδομάδα. Ξεκούραστη εβδομάδα. Ναι, να χαλαρή. Έχετε. Μπορεί, όχι. Ναι. Αυτό. Η εβδομάδα σας να είναι σαν Σαββατοκύριακο. Τι είπες τώρα, με συγκινήσεις ναι. Θα κλάψω. Λοιπόν, σας φιλούμε. Πες. Μια εβδομάδα σαν Σαββατοκύριακο. Εντάξει, από αυτό. Τσάω.